Είναι Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, δεν είναι. Έχει και Στράτο, έχει και Θέμη. Έχει. Από όλα, έχει όλες τις αγαπούλες. Και Κυριάκο Σταθερόπουλο έχει, γιατί τέτοια ερωτική μέρα, πώς να μην έχει Κυριάκο. Ρε Κυριάκο, είναι δυνατόν χωρίς εσένα, Αγίου Βαλεντίνου, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Πλάκα κάνουμε. Πατάει τα κουμπάκια στην κονσόλα με βέλη του έρωτα ο Κυριάκος σήμερα. Δεν βάζει τα χέρια του, πετάει βέλη. Έτσι πρέπει. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ο Κυριάκος. Έτσι. Γιατί αυτό είναι ο Κυριάκος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά στην Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ούτως ή άλλως γιορτάζει κανονικά πέρα από όλους τους υπόλοιπους που γιορτάζουν γιατί είναι αγαπουλίνια. Ξέρεις κανένα Βαλεντίνο αιώνα. Το Ρώσι. Το Βλάχο. Ναι. Βεβαίως. Βαλεντίνος Βλάχος. Ναι. Ναι. Τι λες τώρα. Ναι. Αν και είπε ο Τσακιούς στο Μανούτσο ότι δεν γιορτάζει σήμερα. Και πότε γιορτάζει. Δεν ξέρω. Πότε γιορτάζει. Του Αγίου Βλάχου. Πότε γιορτάζει. Γιορτάζει, γιορτάζει, γιορτάζει. Τι να κάνουμε, έναν έχουμε. Έναν έχουμε. Γιορτάζει. Εντάξει. Μια χαρά γιορτάζει. Πότε γιορτάζει τώρα. Δεν γίνεται, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή πότε γιορτάζει. Εκτός αν έχει άλλο όνομα και ξέρω τσακίζεται τον έξω εγώ Βαλεντίνο Δημήτριο. Και ξέρω ότι γιορτάζει τότε. Μην τρελάθουμε τώρα. Και χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που λέγονται, που κυκλοφορούν με το όνομα Ντίνος. Και είναι το Βαλεντίνος, αλλά λένε Κωνσταντίνος, γιατί φοβούνται το κράξιμο. Ένα παραπάνω χρόνια πολλά σε αυτούς. Σέβας, όπως το πες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον Ντίνο εκ του Βαλεντίνο, αλλά δεν θα μου το έλεγε κιόλας. Γιατί αν το κρύβει όλα τα χρόνια αυτό το όνομα, δεν θα γίνει να το λέει φορά παρτίδα τώρα κάποια στιγμή, θα σου λέει Κωνσταντίνος. Θα ήταν λίγο περίεργο, είναι αλήθεια. Θα ήταν λίγο περίεργο, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτή η μέρα. Ρε εσύ, είναι αυτή η μέρα, δηλαδή. Έβλεπα σήμερα, πρέπει να σου πω, και στα λουλουδάδικα ειδικά. Ένα χαμό στα λουλουδάδικα. Είναι, δηλαδή σήμερα είναι του Αγίου Λουλουδάδικου και του Αγίου Ζαχαροπλαστείου, ας πούμε, το ανάγνωσμα. Ναι, γιορτάζουν αυτοί. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, η βασική πελατεία, ρε παιδί μου, της μέρας. Είναι η ηλικιακή ομάδα 12-16. Η βασική λέει. Να σου πω κάτι. Οτιδήποτε μπορεί να δώσει χαρά στον κόσμο και μια αφορμή να γιορτάσει και να φερθεί ο ένας τον άλλον όμορφα και να τον σκεφτεί και να του πάρει ένα λουλούδι και να πάρει μια σοκολάτα για οτιδήποτε, καλό είναι. Να. Επειδή είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή, ξέρω εγώ, και κάποιοι κοροϊδεύανε για το St. Patrick's Day, για το Halloween, για το Thanksgiving. Οτιδήποτε μας δίνει μια αφορμή να κάνουμε κάτι όμορφο για κάποιον άλλον ή για τον εαυτό μας, ωραίο είναι. Και ας μην είναι γιορτές ελληνικές, και ας μην είναι γιορτές ορθόδοξες, και ας μην είναι γιορτές στην κουλτούρα μας, ξέρω εγώ, όπως το Σεν Πάτρικ και δεν ξέρω τι άλλο, ωραία είναι. Είναι μια αφορμή να φερθούμε όμορφα. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Θα μου πεις, χρειαζόμαστε τη μέρα. Ναι, χρειαζόμαστε τη μέρα τελικά. Αυτό αποδεικνύεται. Γιατί χρειαζόμαστε μια αφορμή, κάτι να έχουμε, ας πούμε, α λέμε, σήμερα είναι η τάδε γιορτή. Ας κάνω αυτό. Ας φτιάξω ένα ωραίο φαγητό. Ας πάρω ένα ωραίο δώρο. Ας στείλω μια κάρτα. Ωραία είναι, δηλαδή είναι εκφράσεις, ας πούμε, χαράς και αγάπης κτλ. Κακό είναι. Όχι, κακό δεν είναι. Αυτό λέω. Σε καμία περίπτωση. Κακό δεν είναι, εντάξει. Κακό δεν είναι. Είναι λίγο τρυφερό, ωραίο. Αν άλλοι υπάρχουν και άλλα ζώα, ας πούμε, η μητέρα μου. Θα σου εξηγήσω τώρα τι γίνεται. Είχε γενέθλια προχθές, 12 χρόνια. Χρόνια της πολλά. Σε ευχαριστεί, φαντάζομαι. Λοιπόν. Προσπάθησε λοιπόν να πάει να πάρει μια τούρτα. Ναι. Δεν έβρισκε μια κανονική τούρτα. Ναι. Και τα 12 του μήνα. Λέει, ρε παιδιά, λέει, δεν έχουμε, δεν υπάρχει καμία τούρτα. Ναι. Όλες οι τούρτες που πουλάμε είναι με κάποιο τρόπο έχουν καρδιά. Είναι σε σχήμα καρδιάς, είναι όλες καρδιές και στρογγυλές να έχουν καρδιές μέσα. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί δεν πήρε καρδιά. Ε? Γιατί δεν πήρε καρδιά. Μα τι να πάρει, τούρτα καρδιά. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Τούρτα δεν είναι το μέσα της, η ψυχή της τούρτας δεν είναι τούρτα. Οπωσδήποτε. Άρα τι σε νοιάζει αν είναι καρδιά ή αν είναι μελιτζάνα. Τούρτα, να τη βάλουμε κάτω να φάμε την τούρτα. Να φυσήξουμε το κεράκι να φάμε μετά. Να. Τι μας πειράζει τώρα αν είναι το σχήμα ή το σχέδιο ή το design διαφορετικό. Φέρε κάτω την τούρτα να φάμε. Σιγά τα προβλήματα. Μπράβο σε ένα. 150 ευρώ σε λουλούδια συν πραλίνες. Την αγαπάω και κάνω σαν έφηβο στα 32 μου. Μπράβο σου. Μπράβο σου λέω εγώ. Και μπράβο σε όλους. Μπράβο σας. Εγώ δεν είμαι ποτέ του Αγίου Βαλεντίνου. Πρέπει να το παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά, δεν είμαι ποτέ και αυτό δεν είμαι. Το γουστάρει. Ό,τι ξαναλέω, δίνει στον άλλον μια αφορμή για χαρά, για αγάπη, για να πάρει μια κάρτα, να σκεφτεί τον άλλον, να πάρει ένα δώρο, να μπει στη διαδικασία, να πάει να ψωνίσει κάτι, να το προσφέρει με αγάπη κτλ. Ναι. Είναι ωραίο.
Είναι ωραίο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ωραίο. Από την άλλη, και για αυτούς οι οποίοι μπορεί να το σκέφτονται, ας πούμε, λίγο διαφορετικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα, θέλω να σου πω, που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου στη φάση του Αγίου, γιατί στη φάση του Αγίου Βαλεντίνου κάποιοι είναι σε πολύ καλή φάση και κάποιοι είναι σε λιγότερο καλή φάση, σωστά? Ναι. Λοιπόν, είναι, είναι κάτι τύπη εκεί στο Σαν Αντώνιο, ναι, του Τέξας. Είναι ένας ζωολογικός κήπος, ναι, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έχει σκεφτεί την εξής ωραία μόντα. Ναι. Λέει, επειδή είστε πολλοί άνθρωποι σε φάση ερωτικής απογοήτευσης τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σε φάση ξενερώματος, δεν ξέρω εγώ τι. Την κατσαρίδα. Ναι, οκ. Γιατί. Εντάξει. Μπορείτε να δώσετε το όνομά σας, το όνομα της πρώην σας, ξέρω εγώ, σε μια κατσαρίδα ή σε ένα τροκτικό ή σε ένα φύλλο μαρουλιού. Σε ζωολογικό κήπο, απάνω να δώσει σε κατσαρίδα, πάμε να σου δώσει επιλογές άλλων ζώων. Δηλαδή να πει εγώ το όνομα σαν γάιδαρο. Όχι, πρέπει να είναι μέρος διατροφής ζώων. Γιατί? Γιατί αυτό είναι. Αλλά και ο γάιδαρος μπορεί να είναι μέρος διατροφής ενός λιονταριού, ξέρω εγώ. Γιατί δεν είναι? Τροφική αλυσίδα είναι, δεν κατάλαβα. Τροφική αλυσίδα στο ζωολογικό κήπο τώρα. Γενικότερα στη φύση. Έχει δει λιοντάρι να τρώει γαϊδούρι. Γενικότερα στη φύση μιλάω. Έχει δει κανονικά λιοντάρι στη φύση να είναι πίσω από κλουβιά? Αυτές είναι οι παπαρκές που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι τώρα φυσιολογικό να έχουμε τα ζώα μέσα σε κλουβιά και να πηγαίνουμε να τραβούμε φωτογραφίες? Μιλάμε λοιπόν. Μιλάμε γενικότερα, ναι, στη φύση. Τροφική αλυσίδα θα, ναι, μπορούσε ο γάιδαρος να είναι. Θα μπορούσε, ναι, αυτό, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αν συναντιούνταν. Ενώ η κατσαρίδα που θα δώσουμε τώρα, πιανού τροφική αλυσίδα είναι στο ζωολογικό κήπο? Πιανού μεζέ είναι? Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Γατέ. Τι τρώνε, συνήθω τι γλεντάνε. Σοβαρά τώρα, ποιο τρώει κατσαρίδα? Δεν μ' άρεσε. Οι παντόφλε τρώνε κατσαρίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι παντόφλε και τα τσόκαρα την τρώνε την κατσαρίδα, τη την ζεσάνε. Μα δεν, όχι, πρέπει να δει και ποια διατροφική αξία έχει η κατσαρίδα. Για να σκεφτεί ποιο μπορεί να το, πρέπει να έχει κάποιο νόημα. Για να φάει κάποιο κατσαρίδα, πρέπει να έχει μια διατροφική αξία η κατσαρίδα. Πρωτεΐνη είναι η κατσαρίδα. Η κατσαρίδα είναι πρωτεΐνη. Νομίζω ότι θα μπορούσα να βάλω πολλές λέξεις δίπλα στη λέξη κατσαρίδα. Τη λέξη πρωτεΐνη δεν θα την. Είναι πρωτεΐνη η κατσαρίδα. Ναι. Τα έντομα είναι πρωτεΐνη. Γι' αυτό και φτιάχνετε, είπαμε, θα φτιάχνετε πρωτεΐνη. Είναι λίγο. Βγαίνει ο Bear Grylls από τη μέση. Καθόλου. Γι' αυτό και όπως είχαμε πει πριν από κάτι μήνες στην καλή αυτή εκπομπή εδώ πέρα που βρισκόμαστε, ναι, η Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, ναι, προωθεί πρωτεΐνη, βεβαίως, από έντομα. Α! Τι μας στείλανε στο inbox. Τι μας στείλανε στο inbox. Και δεν τολμάω να τα ανεβάσω. Τι. Σνακ το οποίο έχει φτιαχτεί. Από αλεύρι ακρίδας. Έλα, γεια σου τώρα, βάλει τη διαφήμιση σου. Έλα, γεια σου τώρα. Έλα, πατσίδι, γεια σου. Έλα, πατσίδι, έλα, γεια σου τώρα, αγόρι μου, γεια σου. Όχι, παιδιά, εσάς που λέτε Κινέζοι τρώνε κατσαρίδες και τρώνε στην Ταϊλάνδη, το έχω δει με τα μάτια μου. Λέμε ποια ζώα στο ζωολογικό κήπο, γιατί υπάρχουν ζώα στο ζωολογικό κήπο που έχουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από κάποιους ανθρώπους και δεν τρώνε κατσαρίδες. Αν κάποιοι άνθρωποι που δεν το κάνουν λόγω πείνας, ενώ είναι στη διατροφική του συνήθεια να τρώνε έντομα, ακρίδες, τζιτζίκια, τριζόνια και κατσαρίδες και άλλα και σκαθάρια, το κάνουν από επιλογή. Δεν το κάνουν λόγω πείνας. Προφανώς δεν μιλάμε για κάποιον που δεν έχει να φάει λιμοκτονή και σου αφάω κατσαρίδα να επιζήσω. Λοιπόν, κάποια ζώα έχουν σε σχέση με κάποιους ανθρώπους. Έχουν αυτοσεβασμό. Έχουν τσίπα, ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία από το ζωολογικό κήπο, να ξέρετε, αν για κάποιο λόγο, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει, να ξέρετε ότι μπορείτε να δώσετε το όνομα της πρώην σας σε μια κατσαρίδα. Και τι κάνουνε, αυτοί πάνε και την ταΐζουν την κατσαρίδα ή το τροκτικό ή το μαρούλι σε ένα ζώο, το βίντεο σκοπούν. Δίνεις το μαρούλι όνομα? Ναι. Δίνεις το μαρούλι όνομα? Ναι. Okay. Ναι, Σάκης Ρουβάς, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να ταΐσεις σανό. Μπορεί να ονομάσεις Σάκη Ρουβά το σανό που τρώνε κάποια ζώα. Θα μπορούσε επίση. Θα μπορούσε επίση. Και το ταΐζουν λοιπόν στο ζώο, το βιντεοσκοπούν και σου στέλνουν με mail για να έχει και ένα νόημα όλα αυτά. Πληρώνει γι' αυτό? Όχι. Είσαι σίγουρο? Γιατί Αμερική, δεν είναι, μιλάμε εκεί. Ναι. Εκεί έχεις... δεν είναι Αμερική, δεν είναι. Είναι Αμερική, είναι. Θα διατηρήσω μια επιφύλαξη, ναι. Γιατί οι Αμερικανοί δεν κάνουν κάτι τζάμπα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί το μαρουλάκι που θα ταΐσουν το. Και αν κάνουν κάτι τζάμπα, μπορούν να σου δίνουν κάθε τέταρτο χρόνο ένα μαρούλι δώρο. Ναι. Εκεί αφού έχει πληρώσει τα προηγούμενα τρία. Ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Σέβα. Εντάξει, αυτό θα έχει μια λογική να πει, παιδί μου. Ξέρω εγώ, θέλω να ονομάσω, ξέρω εγώ, με το όνομα της πρώην μια γαζέλα, γιατί μου τη θυμίζει. Ναι. Θέλω να ονομάσω ένα γάιδαρο, γιατί μου θυμίζει τον πρώην μου, να πει άλλη. Ναι.
και να βρεις, να ονομάσεις, ξέρω εγώ, υποπόταμο, για προφανής λόγο, να έχει ένα νόημα να βγάλεις και ένα τέτοιο τώρα κατσαρίδες και μαρούλια. Να. Το οποίο θα μπορούσε να γίνει και όλο. Αραμπάδες και γαρούλια. Ναι, ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Έτσι. Δεν έχει και νόημα. Το σου πω για μένα. Έτσι. Βαϊμάκια, Κούμπα στον νόμο του Κουτσούμπα. Και εσύ. Έτσι. Και εσύ. Και Κουτσούμπα, Κούμπα στον νόμο του Λούμπεν. Γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή η πολιτική γίνεται με στόχευση να γίνουμε viral στο Λούμπεν. Αυτό νομίζω πια γίνεται. Υπάρχει μια κατεύθυνση. Όχι, υπάρχει ξεκάθαρο. Το βλέπεις ότι κάνουμε, λέμε τσιτάτα, ας πούμε, πας και μας παίξει στο Λούμπεν και φτάσουμε και σε μια. Υπάρχει μια κατεύθυνση. Και σε μια βάση ανθρώπων που ενδεχομένως να μην μας γνώριζαν. Πρέπει να περάσουμε στην νεολαία, Κώστα. Βεβαίως. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Πετάμε μερικά τσιτάτα και μπαίνουμε εκεί, κατάλαβες. Παπαρατσέγκο και τέτοια τώρα. Ω, Παπαρατσέγκο. Και αργά. Ότι θα φτάναμε ως κουτσούμπες να χρησιμοποιούμε το καπιταλιστικό Λούμπεν και το καπιταλιστικό Ιντερνετ για να μπορέσουμε να περάσουμε την εικόνα του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, δεν θα το περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, αλλά ποτέ εγώ δεν το βλέπω και αρνητικό αυτό το πράγμα, να σου πω. Είναι ένα άνοιγμα. Είναι ένα. Άστι την αύλη. Άστι, η αύλη είναι άλλη φάση. Η αύλη είναι άλλη φάση. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Με την αύλη και το τάβλι. Και ήταν και τέσσερις φορές, ρε διάολε. Εντάξει, εσύ. Άμα δεν είναι από την πρώτη να το πετύχεις, πώς να στρώσεις μετά. Ρε παιδί μου, πάει ένας τολμηρός στο αυτί και του λέει, δήμαρχε. Δεν υπάρχει πιο τολμηρός. Δεν υπάρχει τέτοιος τολμηρός. Άμα έχεις επίπεδο, το δείχνεις. Δεν υπάρχει. Τόσο τολμηρός ανάμεσά μας δεν υπάρχει. Να πάει εκείνο να μιλάει να του πεις, δήμαρχε, διάβασε που είναι ο τόνος. Εγώ θα γούσταρα και 2002 τζιά να ξαναβγάλουν μαγική αύλη. Έτσι να παίζει τώρα. Μην το κάνουν μαγική άειλη. Για αντίπραξη. Βάλε μια μαγική άειλη, ρε παιδί μου. Βάλε να παίζει μαγική άειλη. Τι φάση, ρε. Τι φάση. Δεν λες καλά που δεν έχουμε τίποτα άλλο να έχουμε καμιά άβλη συνταγογράφηση και να τρέχουμε τώρα να ψάχνει να βρει ο γέροντας τι είναι αυτή η άβλη συνταγογράφηση. Έλεγα λοιπόν ότι σε διάφορους ζωολογικούς κήπους, όπως ας πούμε και στο δικό μας, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάποια ονοματοδοτήματα, δίνεις κάποια χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην τροφή κάποιου ζώου για κάποιο καιρό και κάνεις μια τύπου ονοματοδοσία. Αυτό. Οπότε αυτό εκεί θα μπορούσε να γίνει, ενώ και για αυτό που λες. Χωρίς το ξέρει κανείς, δεν γράψει την ιστορία. Και είναι και ωραίο να συμμετέχεις, ας πούμε, στο φαγητό του ζώου. Δηλαδή, έχει μια ευγένεια αυτό το πράγμα. Ότι δεν να πάω απλά να κάνω. Και δεν θα εξηγήσεις σε κανέναν γιατί το γάιδωρο αυτό Σομαλίας τον λένε Μπάμπι. Ναι. Δεν θα εξηγήσεις. Δεν θα εξηγήσεις, αλλά εσύ θα ξέρεις γιατί τον λένε Μπάμπι. Ναι. Το πλήρωσα. Γιατί το σανό του το έχω πληρώσει και εγώ. Έτσι. Και θα περνάνε και θα βλέπουν Μπάμπι. Ωπα παιδιά, όχι αυλή. Ναι, σαν μαγική άειλη. Εντάξει, και πάμε παρακάτω. Δεν βγαίνει η ρήμα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Σαν πως έβγαινε η ρήμα του Δημάρχου. Ναι, έλαντε. Εντάξει. Εντάξει, ωραίο ήταν όμως αυτά. Αυτά είναι ωραία, ρε, γιατί αυτά θα μείνουν. Να, τι θα μας μείνει. Α, αυτά. Ένα βίντεο με τον Αχιλέα Μπέρνα λέει 4 φορές αύλη. Εντάξει. Do not miss the show. Έτσι. Ναι. Έτσι, τέτοια φάση. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η αύλη κληρονομιά που μας αφήνουν, έτσι είναι. Έτσι. Και να πεις δεν το έχει ξανασυναντήσει. Εντάξει τώρα. Μπορεί να μην το έχει. Μπορεί να το έχει ακούσει. Έλα τώρα, μωρέ. Τώρα το έχει ξανασυναντήσει. Θα μου πεις, έχει τύχει να μην το συναντήσει. Τόσα πράγματα ο Δήμαρχος. Αυτό έτυχε να μην το συναντήσει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί μου και γνωστοί σου και γνωστοί όλων μας. Οι οποίοι 2 χρόνια μετά τον κορονοϊό επιμένουν να γράφουν τη λέξη rapid. Ενώ έχουν ακούσει τη λέξη rapid. Έχουν δει γραμμένη τη λέξη rapid πάρα πολλές φορές. Ξεκάθαρα. Έβηχα και επιμένουν να το γράφουν rabbit και να το λένε rabbit. Οπότε, ναι, οκ. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι πια έχει κολλήσει σαν τσίχλα στο μυαλό και δεν αλλάζει. Όσες φορές και να του το πει να το δουν γραμμένο κτλ. Έχει κλειδώσει. Είναι ο κορκόδηλος. Είναι δικτάκτορας. Είναι rabbit. Έχει κλειδώσει εκεί. Να. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι Βαρδιλογιάννης.
Είναι αυτό. Είναι το Βαρδιλογιάννης. Είναι... Δηλαδή, όσο και να του πει είναι Βαρδινογιάννης, του λέω ναι. Ο Βαρδιλογιάννης. Ναι. Τελείωσε, έχει κλειδώσει. Βαρδιλογιάννης. Πάει. Σωστό. Εντάξει. Ράμπιτ, ράμπιτ. Ό,τι πείτε, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Να χαίρεστε του Βαλεντίνου σα, τι Βαλεντίνε σα, τι αγαπούλε σα. Καθένα ό,τι κάνει. Παιδιά, μαμά, δεν έχουν πει και τέτοια δώρα, σοκολάτε και τέτοια σχολεία. Μαθαίνω ότι έχουμε πολλέ. Ανταλλαγές σοκολάτας αυτές τις μέρες πέρα από λουλούδια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ είμαι υπέρ. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι, όχι. Αυτά είναι ωραία. Ειδικά σε μια περίοδο που ακούς στο 95% μόνο άσχημα πράγματα γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν ανοίξει τηλεόραση, αν βάλει δελτίο, αν ανοίξει ένα site. Τηλεόραση. Α, εσύ που είσαι κατά. Αν ανοίξει ένα ενημερωτικό site, θα δει τίποτα καλό. Είμαι κατά, είμαι εκτός. Ωραία. Εντάξει. Αν ανοίξει ένα site, κάνει μια βόλτα στα site, να δει τι γίνεται. Αν ενημερωθεί τι γίνεται. Ναι. Θα δεις πολλά καλό. Μόνο άσχημα πράγματα θα δεις. Άσχη την τηλεόραση. Η τηλεόραση, τα δελτία ειδήσεων ναι. Δηλαδή, τα ενημερωτικά site. Βλέπω, το ίδιο... βλέπω άσχημα πράγματα, αλλά βλέπω και το υπέροχο σπίτι, ξέρω εγώ. Το υπέροχο σαλόνι της Πεγκιζίνα. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Αν σε φωνάξει για πρέφα. Σε minimal tonus. Ναι. Αν σε φωνάξει για πρέφα, καλό είναι. Αν το βλέπεις από το ίντερνετ, δεν έχει. Κατάλαβες. Από πίτα που δεν τρως, μη σε νοιάζει για καεί. Οπωσδήποτε. Αυτό όπως σχεδόν έχω περιοριστεί. Η πισίνα του τάδε. Αν σε φωνάξει να βάλει τα πόδια σου μέσα να τα βρέξει, μια χαρά είναι. Να πα εκεί να βάλει μέχρι τη γάμπα μέσα. Μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όποτε ακούω για πισίνα, πάντα θα έρχεται στο μυαλό μου ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Πάντα, πάντα, πάντα. Με τη φοβερή σκηνή που μου είχε μεταφέρει άνθρωποι που είναι μπροστά. Γιώργος Μαργαρίτης σε πισίνα ξενοδοχείου, ναι. Με τα πόδια μέσα, να πλένει τα κεράσια στην πισίνα. Πάντα αυτό ναι. Σαν εικόνα, σαν να είμαι μπροστά. Ναι. Να έχει βουτήξει κεράσι μέσα και να το πλένει. Ναι. Και μπράβο. Στο χλώριο. Γιάννη μου, σε παρακαλώ στο ναι, χλώριο. Σωστό. Ποιος είμαι εγώ. Δηλαδή, μπορώ στο όζον. Ξέρω εγώ και δεν ξέρω Γιώργος Μαργαρίτης. Εντάξει, γιατί το νερό που πίνουμε από τη Βρύση δεν έχει χλώριο. Μιλάμε βλακίες. Έχει χλώριο, δεν έχει το νερό της Βρύσης. Βεβαίως. Άρα τι μας νοιάζει. Καλό κάνει το χλώριο. Καλό κάνει. Υγεία. Χλώριο, υγεία. Κεράσια, ε. Ωραία κεράσια, είναι ναι. Αυτά, αρέσει. Αυτό είναι δηλαδή, αυτή που μου λες καθώς είναι εικόνα για φωτογράφηση. Παιδί, είναι απίθανη τώρα. Είναι απίθανη, σου λέω. Δεν το έχω δει και το έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου από την περιγραφή. Το έχω εδώ μπροστά μου, ζωντανό. Είναι δηλαδή, κλείνω τα μάτια και το βλέπω να πλένει το κεράσι στην πισίνα. Και να τραγουδάει. Δεν με νοιάζει, σε νοιάζει. Το κάνω δηλαδή οπτικοακουστικό μετά. Το έχω όλο μαζί σαν εμπειρία. Μεγάλο. Τεράστιο. Φοβερό. Τεράστιο Γιώργος Μαργαρίτης. Τεράστιος, φανταστικός. Μπάσου έτωση. Έχουμε τίποτα για τον Άγιο Βαλεντίνο, νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Τι να, τα καλύτερα έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, λουλουδάκια. Μέχρι και το καλύτερο που είδα σήμερα, πέρα από τα λουλουδάκια και τα λοιπά, είδα σούπερ μάρκετ, για να δεις τι σατανάδες είναι μερικοί. Ναι. Στο σούπερ μάρκετ, ξέρεις, γνωρίζεις τα σούπερ μάρκετ όπως και στις λαϊκές. Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, εταιρείες παραγωγή, ναι. Οι οποίοι πουλάνε πράγματα που είναι εκτός εποχής, φρούτα κυρίως. Ναι. Εντάξει, τα οποία είναι τελείως εκτός εποχής, παιδί μου, δεν πειράζει, εμείς θα τα έχουμε εδώ όλο το χρόνο. Αν είσαι βλάκας, πήγαινε πάρε. Γιατί είναι θέμα βλακίας, Γιάννη. Αν ο άλλος θέλει φράουλες εκτός εποχής γιατί γουστάρει να φάει φράουλες με σαντιγί, γιατί είναι βλακία. Γιατί ο άλλος θέλει να φάει φράουλες και δεν είναι η εποχή τους, αλλά τις βρίσκει, ξέρω εγώ, από θερμοκήπιο. Γιατί είναι βλακία να. Είναι ψυγείου, γι' αυτό. Ναι. Γιατί ναι. Και. Μου μύρισε να φάω φράουλες. Ακάβα σου μύρισε, Κώστα μου να φας. Γιατί είμαι βλάκας αν μου μύρισε να φάω φράουλες και τις βρίσκω παρότι δεν είναι η εποχή τους. Γιατί είναι βλακία. Μου μύρισε. Δεν θα μου κάνει κούκου μετά, αυτό θα σου πω. Εντάξει, okay, αν και στο τρώω συνειδητοποιημένα κάτι που είναι ψυγείου. Ναι. Και το παίρνει παγωμένο, κρουσταλιασμένο και ξέρει ότι είναι ψυγείου ναι. Από 6-8 μήνες πριν, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Μου μύρισε. Όχι, άμα σου μύρισε, ναι, προφανώς. Και στις φράουλες ήθελα να πάω. Πολύ ωραία. Ήθελα να πάω στις φράουλες, λοιπόν. Ανάμεσα στα φρούτα που δεν είναι της εποχής, είναι η φράουλα. Ναι, αλλά τι χαελίκι κάνεις με φράουλες με σαντιγί. Αυτό λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω. Σήμερα λοιπόν, στο ταπεινό μανάβικο του σούπερ μάρκετ που πήγα, τη γνωστή αλήθεια εδώ σούπερ μάρκετ, γιατί πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ανάμεσα είχαν όλα τα φρούτα αυτά κανονικά και είχαν φτιάξει οι αθεόφοβοι ένα στάντ. Που είχαν βάλει παιδιά σε ένα κουτάκι καρδούλα. Μα, ναι. Ολοκλήρωσε για να πάμε στη γραμμή. Κουτάκι καρδούλα, 10 φράουλες, οι οποίες ήταν
τόσες. Μια χαρά. Ήταν σαν μικρή τσουτσού η καθένα. Μια χαρά. Δεν ξέρω πώς. Φτιάχνεις εικόνες και σενάρια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Αλέξη Σαββόπουλος μαζί μας. Χαίρετε. Καλησπέρα, 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 παιδιά. Γεια σου, Αλέξη. Όχι πολύ ερωτική η κατάσταση στον Άρη, να πούμε. Όχι πολύ ερωτική. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα σήμερα δεν του πάει γενικότερα. Κοίταξε, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς μετά τη νέα ήττα από τα Γιάννενα πριν από λίγη ώρα, η απόφαση που πάρθηκε, το είχαμε πει και μετά το παιχνίδι, είναι πλέον οριστική. Ήδη ενημερώθηκε και ο Έλληνας τεχνικός για την απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη να τον πάψει από τη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αποχαιρέτησε ήδη και τους συμπαίκτες, το είπε δηλαδή και τους ποδοσφαιριστές, ότι αποχωρεί ο Έλληνας τεχνικός. Άρα πλέον μιλάμε για οριστική απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία. Και τώρα μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα πάει δηλαδή στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή με υπηρεσιακό προπονητή, τον προπονητή της ομάδας K19, τον Τόλι Τεπερζή, ή αν θα προχωρήσει σε σύναψη συνεργασίας με ξένο προπονητή, τον οποίο ούτως ή άλλως τον είχε προσεγγίσει το τελευταίο διάστημα. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα Ισπανό τεχνικό, την γνωστή δεξαμενή δηλαδή που αντλεί συχνά προπονητές ο Άρης. Θα κορυφωθούν οι επαφές, ήδη είναι σε συζητήσεις. Αν καρποφορήσουν αυτές οι επαφές, δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε και νέο προπονητή και να είναι από το εξωτερικό και ιδίως από την ισπανική αγορά. Ιδάλλως, αν δεν προλάβει, θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η απόφαση είναι οριστική. Ήδη έχει ενημερωθεί ο Έλληνας τεχνικός για την απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος ήρθεν παρόδο δεν ήταν στα Γιάννενα σήμερα. Όλα αυτά έγιναν τηλεφωνικά πριν από λίγη ώρα. Είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Τέλος ο Άκης Μάτσιος από τον Άρη. 10:30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδά και επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, στους 94,6 ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Κωνσταθερόπουλο μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις ωραιότατες μουσικές επιλογές. Ωραίες, γλυκές, ειτήλες. Υπέροχες. Ναι, ναι. Υπέροχος σαμουράι. Υπέροχος. Το τραγούδι με το οποίο θα συστήθηκε ο Μισέκρατος στο ευρύ κοινό, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Με αυτό και με το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Να μην ξεχνιόμαστε. Στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα. Όχι, το Λεοντή είναι το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Είναι το σήμα του μικρόφωνο στα γήπεδα. Όχι, ναι. Και λέω Αθλητική Κυριακή. Και άντρα στη Σάντρα, βεβαίως, να πούμε έτσι. Μαρία Μανταλένα κλπ. Για όσοι δεν γνωρίζουν. Και το δίδυμο των Ενίγμα, Σέιντνες κλπ. Ήταν ο Μισελ Κρετού και η φωνή της Σάντρα στους Ενίγμα. Πολλά πράγματα. Δεν ήταν η Σάντρα η πολύ ωραία κοπέλα που είδαμε στο σπίτι. Όχι, ήταν η φωνή της όμως. Ήταν όμως η φωνή της. Καλά. Ναι, τα έχει τικά τέλο πάντων. Ναι. Η φωνή τη ήταν πάντω που έκανε. Δεν είχε τραγούδι ακριβώ. Βάλτε να παίζει από τον Κυριακό τώρα που το αναφέρουμε. Ωραία, μια χαρά. Ήταν μια γκόμενα πολύ μυστεύτη, η οποία θυμάμαι τα δόντια τη θυμίζαν Βανέσα Παραντί. Ήταν λίγο. Ναι. Τα χείλη τη, εγώ θυμάμαι για κάποιο λόγο. Κόσταμε τώρα για κάποιο λόγο. Μου λες τα δόντια, λες και είναι άλογο, μου λες τα δόντια θυμίζαν Βανέσα Παραντί. Εννοώ ότι είχε το κενό, τα δόντια που είχε Βανέσα Παραντί. Αυτό είναι, δεν θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ναι, πω. Εντάξει, πρέπει να ακουστεί λίγο. Άστο. Α, είναι remix, οκ. Δεν ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένα φοβερό βίντεο στο Facebook της προάλλης, τώρα που άκουσα αυτό τον ύμνο στο έμπα, που πάει ένας και βαράει με ένα σαν γαλλικό κλειδί την εξάτμιση στο αυτοκίνητο και κάνει ένα τον και ακούγεται σε ένα συνεργείο. Ήταν καταπληκτικό. Κοιτάξει να ψέλνει στα λατινικά, υπέροχο. Είναι ωραία, ρε. Αυτά είναι ωραία. Λοιπόν. Βάλ το κανονικό το Σέιντνες, σε παρακαλώ. Μην κάνεις το παπί. Επειδή δεν πετύχαμε, ήταν ρεμίκ. Κάνουμε το παπί. Μπαπ και το ξεχάσουν αυτοί εδώ. Δεν ξεχνάμε, Κυριάκο. Ποτέ. Έτσι, μπράβο. Για πες λοιπόν, ναι, είχες μείνει στα της εισαγωγής. Ναι, κάπου. Πανούτσου οργάνωση. Ναι, μπράβο. Παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς με τους εξής γνωστούς τρόπους. Από το κινητό σου γράφετε σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα
το μήνυμά σας από το 1969-031 η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr. Δεν μπορώ τώρα με αυτό. Δεν μπορώ με αυτό. Να μου σε αυτά έχουν ανοίξει δρόμο οι Πέτσο Μπόις με το έτσι εσύ, έτσι. Ναι. Όμως... Άρα γι' αυτό να είχαμε τίποτα καμία αντίδραση από την Καθολική Εκκλησία, δεν ξέρω. Σήμερα ή τότε. Τότε, τότε. Κάτι θα είχαμε. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Δεν θα είχαμε. Με το Λάγκε Πρέιρ ήταν που είχε γίνει. Α, στο Λάγκε Πρέιρ είχε γίνει. Εντάξει. Πήγαμε, ήταν θέμα οπτικού. Ήταν του ο μαύρο Ιησούς το πρόβλημα εκεί. Δεν ήταν. Κυρίω αυτό. Κυρίω αυτό. Και το στήθο τη Μαντόνα. Μετά το μαύρο, ναι, όλα, πολλά. Ο μαύρος Ιησούς ήταν το πρόβλημα μας, κατά βάση. Κατά βάση εκεί ήταν το θέμα. Εντάξει, ναι, αλλά ναι, όλα, ωραία, ωραία. Όλα. Ναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι που ήμουν, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε λοιπόν ο Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ναι, ας ξανακάνουμε. Από κάπου στο 7, internetικάσπορφ.gr, ναι, κλικάρετε ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, μαζί του μια φόρμα, παίρνετε, γράφετε, στέλνετε. Ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο ακριβώς για να μας βρείτε στο Google Play Store ή το App Store και γιατί πρέπει να μας βρείτε. Γιατί μπορείτε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ένα εκ των οποίων, να το πούμε επειδή είναι χθεσινή προστίκη, εκτός από τα διάφορα πράγματα ωραία που έχουμε μαζέψει και τα μουσικά αφιερώματα του Fight Club και αυτά μαζεμένα μόνα τους για να τα έχετε κάπου έτσι τακτοποιημένα τέλος πάντων. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης είναι στα μικρόφωνα και μεγάλος Diego Capel, συγγνώμη τώρα που μπαίνω έτσι βίαια στα δικά, αλλά ήθελα να το πούμε, έκανε εντύπωση. Υπέροχος Ηρόδοτος. Έκανε εντύπωση. Υπέροχος. Ο μεγάλος Diego Capel. Ένα αυτό που τον πιστέψαμε περισσότερο από όσο πίστεψε ο ίδιος τον εαυτό του. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ο ακραίος Σεβιλής. Ναι. Στην Ηροδοτάρα έρχεται, στα 33 του μόνο. 34. 33 μόνο. Εντάξει, 33 μόνο, οκ, okay, ναι. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι σημαίνει να έρχεται ο Diego Capel στον Ηροδοτάρα που το βλέπουμε. Θυμάμαι τον Diego Capel. Το θυμάσαι, έτσι. Το θυμάστε όλοι τον Diego Capel. Πλάκα κάνει. Το μικρό δαίμονα. Ο Όργων από τα αριστερά τώρα, πλάκα κάνουμε. Ο Κοντόπι που δεν έπεφτε. Που... Winger. Που, είναι κλασική περίπτωση Winger και, ναι, και μόνο αριστερός Winger στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν έπαιζε και δεν. Τότε ήταν τέτοια φάση. Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν δεν του πήγε πάρα πολύ καλά η ζωή. Ναι. Ή... Για λόγους που δεν καταλαβαίνω, θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί ένας τόσο καλός παίχτης να μην του πάει καλά η ζωή. Τέλος πάντων, ναι. Κάπου στράβωσε. Ναι. Κάπου στράβωσε η ζωή του. Ενώ δηλαδή μέχρι τη Σεβίλη ήταν πολύ καλά. Και στη Sporting θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν ήταν άσχημο μέχρι το 15. Εκεί μετά τα 27 του κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Δηλαδή φεύγει από τη Sporting διότι δεν παίζει πια. Πηγαίνει στην Τζένοα. Όχι τίποτα τρομερά λεφτά, αλλά εντάξει, πηγαίνει στην Τζένοα σε ένας πολύ καλός παίκτης. Ναι. Και στα 27 του, έτσι. Ναι. Θα δει σε ηλικία να πετάξει. Λουκούμι, ναι. Λοιπόν, δεν πολύ παίζει στη Τζένοα. Πηγαίνει στην Άντερλεχτ. Δεν σκίζει χασέδες και εκεί. Δεν πολύ. Δηλαδή, κάτι με τα άλλα θέματα πρέπει να έχει. Του κάνει μια πρόταση Notts County, δεν πηγαίνει. Mm-hmm. Και γυρίζει στην Ισπανία για να παίξει δεύτερη κατηγορία στην Εξτρεμαδούρα, στα 30 του πλέον. Ναι. Okay, λες. Εντάξει, σου λέω πάρω μια καλή χρονιά να ξαναγυρίσω. Και αντί να κάνει την καλή χρονιά και να ξαναγυρίσει στα στάνταρ του, παίζει όλα και όλα 382 λεπτά, φεύγει, μένει για κανένα εξάμηνο χωρίς ομάδα. Γενάρη του 20 τον παίρνει η Μπυρκίρκαρα, λες και είναι κανένας απόμαχος της ζωής. Πριν κλείσει τα 32 του και πηγαίνει στην Μπυρκίρκαρα στη Μάλτα, στην οποία επίσης δεν παίζει. Ναι. Αυτό είναι το τρομερό. Παίζει τρία παιχνίδια όλα-όλα, τη σεζόν 19-20.
Εκεί τα ίχνη του εξαφανίζονται. Δεν παίζει. Και επειδή δεν ξέρουμε, το 2020 τον ξαναβρίσκουμε τώρα στον ερώτητα. Δηλαδή ο Diego Capel έχει να παίξει θεωρητικά μπάλα 1,5 χρόνο, πρακτικά έχει να παίξει τουλάχιστον 2,5. Είναι ξεκούραστος. Είναι πάρα πολύ ξεκούραστος. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά. Είναι ξεκούραστος όμως, δεν θα είναι κουρασμένος. Αλλά ο Diego Capel. Αλλά είναι ο Diego Capel. Επίσης, Ερενέστο Βαλαβέρεδε. Ναι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά είναι sadness και όχι sadness. Ναι, ναι, είναι sadness. Δεν θα στεναχωρήσω γιατί μου κάνεις ένα γλυκό γλέντι εδώ πέρα. Ναι. Παρομοιάζω αυτό που είπα, σαν το πρέθελες από λεπά, αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω. Το μαθαίνεις από μένα το 2022, αλλά είναι sadness. Ναι, μωρέ, εντάξει. Νομίζαμε πολλοί σχόλοι ότι είναι sadness. Αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια. Αλλά δεν είναι sadness τελικά. Όχι, δεν είναι τελικά, δεν ήταν ούτε αρχικά. Ναι, νομίζαμε ότι είναι sadness όμως. Αλλά μάθαμε στην πορεία ότι είναι sadness. Οπότε το εκτιμώ το γλυκό γλέντι που μου ρίχνεις. Ναι, αλλά όχι. Αλλά εν έτη 2022 μάθε και εσύ αυτό που μάθαμε και εμείς κάποτε, ότι είναι sadness. Έτσι, με αγάπη. Πάμε. Το οποίο, αν θυμάστε, αυτό που είχε βγει ήταν το part 1 και υπήρξε και part 2. Ναι. Αν το θυμίστε, το οποίο ποτέ δεν έφτασε. Έτσι, το part 1. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έβγαλε τα αγούστα του Μισελ Κρετού. Έκανε δημιουργικές δουλειές πια χωρίς καν το επώνυμο του να υπογράφει τις δουλειές του ως Μισελ Κρετού. Λέει Enigma, σου λέγε. Όχι, και μετά και υπέγραφε ως Kerli MC σε κάποια φάση. Εντάξει, τιμή και δόξα. Ο Μισελ Κρετού. Ναι, τιμή και δόξα και το τραγούδι έσκησε. Το τραγούδι έσκησε, έτσι. Τιμή και δόξα για όλους αυτούς που έχουν ένα όνομα που κανονικά θα μπορούσε από μόνο του να φέρει πωλήσεις. Επιλέγουν να κάνουν κάτι διαφορετικό με άλλο όνομα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν είναι. Αρκετοί το έχουν τολμήσει αυτό. Και οι Daft Punk βγάλαν το Music Sounds Better With You ως Stardust. Και ήταν οι Daft Punk από πίσω. Και έκαναν τρομερή επιτυχία και με αυτό. Και πολλοί άλλοι τέλος πάντων. Είναι κάποιοι που τολμά. Θα μπορούσα να το βγάλω στο Daft Punk και να σου λέει θα πάρουμε και ένα 20% παραπάνω μόνο και μόνο επειδή. Όχι. Με ένα όνομα κουκουρούκου. Και όμως, άμα είναι καλό το προϊόν σου, ό,τι όνομα και να έχεις από πίσω θα πάει. Τώρα είναι λίγο αλλιώς η δισκογραφία. Επίσης, μιλώντας για μουσική και επειδή κάποιος ρώτησε αν είδαμε από το ημίχρονο του Super Bowl τα τραγούδια κτλ. Ναι, μια χαρά. Καλώς ήρθες 1990, λέω εγώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τον. Είναι τα ίδια. Δηλαδή ο Eminem, ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg, ο 50 Cent. Δηλαδή καλώς ήρθες 1990, κανονικά. Αυτοί βγήκαν στο τέτοιο. Ναι, και έχει γίνει χαμός. Λες και είναι τίποτα πρωτοεμφανιζόμενα νεούδια, ας πούμε. Βγήκαν και είπαν τα παλιά κομμάτια, εντάξει. Δεν είπαν και κάτι καινούριο. Τι να πούνε, να βγάλουν ένα καινούριο Σιγιάννη. Δηλαδή, ξέρεις, θα πας Super Bowl. Μπορείς να βγάλεις και ένα καινούριο να πεις. Λόγος, από το λανσάρεις εκείνη τη στιγμή. Να. Οι άλλοι βγάζουν ολόκληρες διαφημίσεις που τις παίζουν στο ημίχρονο του Super Bowl. Θα βγάλεις ένα κομμάτι να πεις. Συγγνώμη, επειδή βλέπω πολύ μεγάλη εξοικείωση και από τους δυο σας. Ναι. Εδώ πέρα. Το Super Bowl γίνεται περίπου κάτι στο τελικό του κυπέλου Ελλάδα σιγά σιγά για τον Έλληνα. Αρχίζει και γίνεται κάτι όχι πιο τόσο σπουδαίο. Α. Όχι τόσο σπουδαίο στο τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Γιατί βλέπω ότι είναι αρκετά οικείο και είπα και αρκετά στο. Ήταν πολύ, είδα άρθρα σε αθλητικά sites. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, σε άλλες περίπου με πόση λαμπρότητα γιορτάσει και το Halloween. Ρε παιδί μου, είναι ένα μεγάλο event για τους Αμερικανούς. Ναι. Όχι για το καθαρά αγωνιστικό που είναι και αυτό. Είναι για όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται στο ημίχρονο. Ξέρω τι είναι. Εμάς τι μας αφορά αυτό. Ότι συνήθως έχει κάποια ωραία μουσική, κάποιο ωραίο happening στο τέτοιο. Κάτι ωραίο. Να. Έχει συνήθως. Okay. Κάποιο γνωστό καλλιτέχνη που βγαίνει και κάνει ένα ωραίο show. Μπορεί να είναι Τζένιφερ Λόπεζ, οτιδήποτε. Έχει ωραία πράγματα στο ημίχρονο που παίζουν πολύ. Συν οι διαφημίσεις, είναι όλα αυτά που γίνονται δουλειές customized ουσιαστικά για το Super Bowl. Φέτος ήταν όλοι αυτοί. Ωραίο, λίγο παλιακό. Δηλαδή λίγο. Σου λέω, 1990. Ναι. Ότι όταν η μαγεία γιατί βρέθηκαν πρώτη φορά όλοι μαζί. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Okay. Εντάξει. Δηλαδή, άρα υπήρχαν άνθρωποι που ξενύχτησαν για να δουν αυτό το πράγμα. Ήταν ξημερώματα. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ξενύχτησε κάποιο το δει. Δεν ξέρω. Μπορεί να. Στο YouTube, αργά, δεν γίνεται να μην πει στο YouTube. Αυτό λέμε πια. Είναι η εποχή τη που θα πει στο μάτι σου. Είναι θεαματικό, θα δει κάτι. Εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται να είσαι άσχημα από το. Που το είδες. Καθόλου, παιδιά. Πέφτει και το μάτσο. Το μάτσο πέφτει αν ψάχνεις για τέτοια πράγματα. Δεν βλέπω NFL, δεν είμαι άσχετος. Ναι.
Γιατί είδα μεγάλη ζέση και αυτό το. Όχι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Εμένα είναι και ένα άθεμα που αν ας πούμε μπορούσα να το βλέπω σε κανονικότερες ώρες, το κάνω χάζι. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτό που δεν μπορώ να δω γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει είναι το baseball. Ναι. Είναι το μοναδικό που έχω πρόβλημα κατανόηση. Θα αρχίσουμε το ίδιο. Θα σου στείλω. Όχι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το καταλαβαίνουν και μπράβο τους. Εγώ έχω προσπαθήσει να το παρακολουθήσω, να το δω. Έχω δυσκολευτεί. Δεν το έχω ακριβώς με τις βάσεις και με τον γύρω-γύρω, ας πούμε, και με το. Έχω μια γενική εικόνα. Δεν είναι κάτι που με τραβάει. Το έχω καταλάβει. Με το πέρασμα του χρόνου έχω καταλάβει περίπου τους κανόνες. Δεν με τραβάει. Ναι. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, επειδή είναι πάρα πολύ physical και έχει πολύ. Ναι, εντάξει, άλλο πράγμα. Ναι. Τακτική και άλλη επίθεση, άλλη άμυνα και μπαίνουν τα ντούκια και βγαίνουν οι άλλοι και ο quarterback και αυτά. Όσες φορές έχει τύχει να κάτσω να δω, είναι κάτι. Είναι στο μάτι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Όλες τα τυχεία να κερδίσει τις γιάρδες είναι κάτι ωραίο. Ναι. Και έχει και τεχνική και έχει και δύναμη και έχει και ταχύτητα και έχει και πονηριά και έχει και ακροβατικά και έχει και ξύλο. Έχει, τα έχει όλα. Λέω, αν ναι. Κάτσεις να παρακολουθήσεις σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Όλα τα αθλήματα έχουν κάτι. Απλώς μου σου πει αυτό, ξέρεις τι, υπάρχει μια επικέντρωση στο αμερικάνικο φουτμπολ και ειδικά στο baseball. Τύπου, ότι είστε λίγο τουγάνια, ρε παιδί μου, δεν ναι. Το καταλάβαινε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, ας πούμε, την υψηλή διανόηση του. Είμαστε τουγάνια. Του αθλητισμού. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων. Για κάποιο άθλημα που παίζεται με πεπόνι αργέτικο δεν είναι άθλημα, έτσι. Ναι. Λέει, τουλάχιστον όμως έχει επαφή. Γιατί ας πούμε το baseball έχει πολλά ωραία πράγματα. Λέει, δεν εντάξει, έχει το επαφή. Το baseball είναι κομμωδία τώρα. Σωστά. Δεν έχει επαφή. Και ας πείτε ότι μόνη θέλετε. Επαφή είναι να αρχίζουν και κοπανιούνται με τα ρόπαλα. Εκεί έχει μια επαφή που μπορεί να πει, αδερφέ. Το χόκι πετάμε τα προστατευτικά, πετάμε τα γάτια, του λέμε να δω, του αφήνουν οι διαιτητές να παίξουν μπουνιές. Αυτό εκτιμώ εγώ, ότι δεν πάνε να πούν, έλα παιδιά, χωρίστε, τι κάνετε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, του αφήνουν να ρίξουν πέντε μπουνιές και μετά τους χωρίζουν. Επίσης το baseball έχει και κάτι άλλο. Ναι. Όταν είσαι στο γήπεδο, είναι πολύ δύσκολο να νιώσεις μεγάλη χαρά με τα μικρά πράγματα του αθλήματος. Ναι. Δηλαδή να δεις, ας πούμε, ξέρεις, το τρομερό spin με το οποίο φεύγει μπάλα. Ναι. Από αυτό που τη ρίχνει ή τη μαγεία που κάνει ο μπάτερ, ας πούμε, για να τη έξει. Άμα είσαι στην τηλεόραση, αυτά τα βλέπεις πιο ωραία, ναι. Νομίζω ότι και αυτοί που είναι στο γήπεδο τα βλέπουν από τις γιγαντοοθόνες και βλέπουν το κοντινό, οπότε το εκτιμούν εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το χαρακτηριστικό, θα μου πεις, στην Αμερική σχεδόν όλα γίνονται έτσι. Αλλά νομίζω στο baseball είναι, επειδή το συζητούσα παλιότερα με φίλο που μένει αρκετές δεκαετίες στην Αμερική και είναι μεγάλος φαν του baseball. Ναι. Το είχαμε συζητήσει και πει, ναι, ότι okay, είναι ένα άθλημα κατά βάση ένα κατανόητο, δεν πρόκειται ποτέ να βγει εκτός Αμερικής. Ναι. Ούτως ή άλλως. Και το βασικότερο είναι ότι οι Αμερικανοί που έχουν αυτή τη γενικώς χαλαρή σχέση με τον αθλητισμό, το μεγαλύτερο pastime άθλημά τους είναι το baseball. Δηλαδή είναι το άθλημα που περισσότερο απ' όλα θα πάνε στο γήπεδο ίσα ίσα για να φάνε τη λουκάνα. Δεν τους απασχολεί. Ναι. Πάνε για να φάνε τη λουκάνα και για να περάσουν 2-3 ώρες χωρίς να τους απασχολεί πάρα πολύ τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, μιλάει λίγο από μόνο του για το συγκεκριμένο. Και κρίκετ, εντάξει, μην πούμε τώρα κρίκετ τώρα και τέτοια, μην πούμε τώρα κρίκετ είναι άλλη φάση και εκεί. Ναι. Άλλη φάση. Και το κρίκετ το καταλαβαίνω επίσης για αυτούς. Δηλαδή έχω δει, ας πούμε, πολλές φορές εδώ στην Αθήνα, έχει δει στο πεδίο του Άρεως, βλέπω τους Πακιστανούς, ας πούμε. Mm-hmm. Και όντως το κάνω, χάνω χάζι να τους βλέπω. Ρωτήσω, θα ήθελες να παίξεις κι εσύ? Όχι, δεν θα ήθελα. Ναι. Εντάξει, κάνω χάζι. Όχι. Κάνω χάζι παρ' όλα αυτά που τους βλέπω. Okay. Σάντρα 59 είναι. Δεν θα είναι. Θα είναι. Ναι. Πάλι καλά. Όχι, γιατί ρωτάνε εδώ πέρα αν. Γιατί ρωτάνε εσένα, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Παρακαλώ. Είναι τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. 60 πολύ. Την είχα δει. Με Σάντρα είναι Γερμανίδα, πολιτογραφημένη Γαλλίδα, έτσι. Άλλη κι αυτή. Ο Κρέτσο είναι Ρουμανός. Ναι, είναι Ρουμάνος. Γερμανός. Σωστό. Σωστό. Με ένα θυμίζα μετά πολλά χρόνια. Εντάξει, η Σάντρα. Δεν θα λέγαμε ότι έχει πολύ καλό μεγαλώσει, αλλά ξέρετε, στη φάση που ήταν η Σάντρα, το 84 δεν είναι το Μαρία Μαγδαλένα, νομίζω το 84 είναι. Ναι. Το Μαρία Μαγδαλένα. Λίγα κιλά παραπάνω. Αυτό ήθελα να πω, χωρίς να είναι καμιά τρομερή γκόμενα, παιδιά, τότε ήταν η φάση ότι ξέρει, όλες και όλες οι πολύ σπουδαίες και πολύ γνωστές γκόμενες, ξέρω εγώ, ήταν 20, 30, ξέρω εγώ. Οπότε η Σάντρα συγκαταλεγόταν
ανάμεσά τους, ειδικά, πώς το λένε, για ξαναμένα μικρά βλαμμένα εφηβάκια σαν και εμάς. Ακόμη και αν δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δεν είχαμε πρόσβαση, ρε, ούτως ή άλλως. Ναι, όχι, στην εικόνα της λέω και μόνο. Η εικόνα ήταν αυτά, η αφίσα, τα περιοδικά, ήταν κάνα βίντεο κλιπ, αυτά ήταν. Και καμιά αφίσα από το αγόρι και το μπλεκ. Αυτό σου λέω. Και έλεγες, wow, χωρίς να είναι τίποτα τρομερό. Ξέρεις, ήταν μια φάση με ξασμένο μαλλί και πολύ έντονο μακιγιάζ, μαυρδερί. Δεν ακούω όλα αυτά που λες. Όλα αυτά που λες για πλεονεκτήματα τα ακούω. Δεν ακούω τίποτα κακό σε αυτά που λες. Λέω, ρε, εσύ, δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η κλασική, δεν είναι κλασική όμορφη. Ρε, σε πες, τι όμορφη, όμορφη. Bombastic. Όμορφη, ρε παιδί μου, πολύ ωραία. Είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά, ρε. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Ωραία, εντάξει. Τα τραγούδια άλλο. Και Μαντόνα με το αξίζει, ναι, τότε είχε πιάσει. Δεν ήταν τόσο wow, αλλά το όλο το Outlook ψάρωνε. Εντάξει, Μαντόνα, εντάξει, το Μαντόνα ήταν. Η Μαντόνα το πούλησε όπως δεν το πούλησε καμία άλλη. Δεν το έχει άλλο στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό που κάνει η Μαντόνα δεν το έχει πουλήσει κανείς όπως το πούλησε η Μαντόνα και ούτε θα το ξανακάνει στον αιώνα τον άπαντα, έτσι. Δεν το συζητάμε και είναι θέμα μυαλού, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα μυαλού και τόλμης, αν μου επιτρέπεις, πάλι λόγω Αμερικής. Έχει σημασία γι' αυτό. Όπως δεν το έκανε κανένας. Δεν είναι θέμα σεξινες εδώ πέρα και αν ήταν κλασική ομορφιά η Μαντόνα, δεν ήταν. Για όνομα. Δεν είναι Αυστριακή η Ισταλία, είναι Γερμανίδα. Είναι Γερμανίδα. Γερμανίδα, πολιτογραφημένη καλλιτέχνη. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Ναι. Δεν έχει σημασία. Η Σάντρα τότε ήταν καλή, ήταν wow στα μάτια μα. Για του μεγαλύτερου από εμά, φαντάζομαι ότι θα ήταν και μια καθημερινή ενδεχομένω παρέα. Ναι, δεν ξέρω πόσο πιο. Ναι. Να το πω. Ενώ ότι ακούγανε με το Walkman του ακόμα και στο. Στο μπάνιο, α πούμε, το Walkman ακόμα και στο μπάνιο για να ακούσουν Μαρία Μανταλένα και The Heat of the Night. Να ξεψάχνω το μήνυμα του φίλου που λέει, που έλεγε ένα 59 χρόνια, 70 κάτι. Είπε, διαβάστε παρακαλώ και τη συνέχεια, μην το. Ποια είναι η συνέχεια. Κάτι έλεγε το μήνυμα και εσύ έμεινε μόνο στην ηλικία και μετά άρχισαμε να γκουγκλάρουμε να τη βρούμε και χάσαμε το τέτοιο. Ναι, αυτά κάνουμε όμω, κατάλαβα. Καταλάβει τι γίνεται. Τέλο πάντων, θα το βρούμε μετά. Θα το βρούμε μετά στην επανάληψη των. Ισάτρα 59 είναι και γύρω. Όχι, όχι. Άλλο, όχι. Πιο πίσω. Εκεί πέρα που ξεκίνησε το μήνυμα του φίλου. Θα το βρούμε, φίλε, σε 11.30 θα πιάσουμε τα μηνύματα από την αρχή. Ναι, γιατί είναι, γιατί αυτό που κάνουμε. Ναι, όχι, δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται, γίνεται ένα χαμό. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Όχι, λοιπόν, η ώρα πήγε 11. Οπότε, stop. Πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Και παιδιά, έχουμε τσουλού αύριο. Δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Κοίτα να δεις. Έχουμε τσουλού αύριο. Έχουμε τσουλού. Ξαναξεκινάνε τα ευρωπαϊκά κύπελα. Προχωρήσαμε. Αφήνουμε πίσω μας τους ομίλους. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Και ξεκινάμε αύριο με τα αυριανά παιχνίδια. Μόνο σε αυτά θα αναφερθούμε. Δύο ωραιότατα παιχνίδια, λέω εγώ. Ναι. Ξεκινάμε από το σπουδαίο, το Παρί Ρεάλ. Ναι. Όλα τα παιχνίδια που είμαι στις 10, έχουμε 4 αυτή τη εβδομάδα και 4 την άλλη. Είναι χωρισμένη η φάση των 16 στο Champions League σε 2 εβδομάδες, σε 4 δηλαδή. Ουσιαστικά. Με πολύ σεβασμό όλη η συνέντευξη τύπου, επειδή του είδα γενικώ και ο Αντσελότη με πολύ σεβασμό και ο Ποσετίνο με πολύ σεβασμό και ο Μπεντζεμά. Τρομερό σεβασμό και ο Μαρκίνιος, όλοι ξέρεις, σεβόμαστε. Θα παίξει ο Μπενζεμά, γιατί δεν έπαιξε τώρα τη Σαββατοκυριακό που έβλεπα την Λίγια Ρεάλ. Δεν είναι, ρωτάω. Μια χαρά θα παίξει. Πήγαινε τραυματία. Μια χαρά θα παίξει ο. Εντάξει, έβλεπα ρε παιδί μου το. Κάθισα και είδα λίγο το παιχνίδι τη Ρεάλ με τη Λίγια Ρεάλ. Ναι. Και έπαιζε ο Μπέιλ μέχρι κάποια στιγμή που βγήκε. Είχε τρεις ευκαιρίες, τρία τετατέτ ουσιαστικά να βάλει ένα γκολ και να πει. Άντε, έκανες και κάτι καλό. Τρία τετατέτ και δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Εντάξει, είναι εκτός δρέση, είναι εκτός φάσης πια. Πες πω. Είναι εκτός φάσης. Τώρα ο Μπέιλ γενικός, νομίζω. Τι βλέπουμε στο Παρί Ρεάλ. Εγώ διπλό δεν βλέπω, πρέπει να σου πω. Ένα χινάρι εγώ βλέπω. Ένα χινάρι βλέπω. Αποχή στον Άσο. Ναι. Άσο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όχι. Γιατί όχι άσο. Okay. Έχουμε παραληπτικούς, θυμίζω. Γιατί όχι άσο. Όχι. Είναι σε καλή φόρμα, Παρί. Ποια είναι η καλή φόρμα που κέρδισε τώρα με τον γκολ του 95 του Εμπαπέ. Εντάξει. Καλή φάση τη Παρί. Κέρδισε.
Εντάξει, okay. Κέρδισε. Από λίγε μέρε αποκλείστηκε από το κύπελο. Ναι, δεν εντάξει. Είναι καμιά καλή φάση, δεν είναι καμιά περίοδο στο που, σκορπάει, χαρά είναι. Που σκορπάει πεντάρε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό όχι, λέω. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. και εν πάση περιπτώσει είναι επίση ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει πάρα πολύ θετικά ή αρνητικά ο Μέση. Δηλαδή, αν ο Μέση είναι στη φάση, θα σα εγώ δεν έχω τελειώσει αυτό κτλ. Μπορεί να καταστρέψει το παιχνίδι και μπορεί και να το πάρει γιατί πάρει. Ναι. Έχει την ικανότητα δηλαδή να το κάνει. Να σου πω την αλήθεια, αν έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξω ένα σημείο, γιατί έτσι το κάνουμε και εγώ χ, θα έλεγα. Ναι. Εκεί νομίζω θα είναι κούλι, τι λες. Άσο. Άσο, λες εσύ. Οκ. Okay. Με ένα γκολ όμως διαφορά. Με ένα γκολ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε τρομερές απουσίες για τις, πώς το λένε, για τις ομάδες. Υπάρχουν, δηλαδή ψιλοπάνοπλες πηγαίνουν. Οπότε, οκ. Okay. Και την ίδια ώρα έχουμε το Sporting Manchester City. Οκ. Okay, παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί. Ναι. Ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί και στο γήπεδο. Κοίταγα. Ένα ξέρεις, πέφτει το μάτι μας αυτόν τον καιρό σε πάρα πολλά στατιστικά γιατί και διάφορα γραφήματα. Τα περισσότερα πια τα προσπερνάω, δηλαδή που προξενούν με τούλη ως γνωστόν για τους γνωστούς λόγους. Είδα όμως ένα γράφημα που ήταν ενδιαφέρον. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί έλεγε κάτι σε αντίθεση με τη συντηρητική πλειοψηφία των γραφημάτων και των στατιστικών που δεν λένε απολύτως τίποτα, δεν προσφέρουν κάτι δηλαδή. Έδειχνε λοιπόν, είχε χωρίσει το γήπεδο σε. Πω τώρα πόσους χώρους, πρέπει να ήταν γύρω στους 10. Ναι. Περίπου 10. Χωρίς και έλεγε η κάθε ομάδα που κάνει μεγάλη κατοχή, ναι, σε αυτά τα κομμάτια. Και ήταν όλες οι ομάδες της Premier League μέσα. Και η Manchester City ήταν η μοναδική ομάδα, και αυτό οπωσδήποτε είναι αποτέλεσμα δουλειάς, που με εξαίρεση την μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, το εντός της μεγάλης περιοχής, ναι, του αντιπάλου, ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε πλειοψηφία κατοχής σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, ναι, του γήπεδου. Οπότε με αυτή την έννοια, νομίζω ότι όσο και αν προσπαθήσει η Sporting θα την πνίξει σίγουρα στα δύο παιχνίδια. Και νομίζω θα την πνίξει από το πρώτο. Ναι. Νομίζω διαφορά τη μεγάλη. Άσε που η Sporting έχει άλλα θέματα. Η Sporting σκοτώνει στο ξύλο στην Πορτογαλία. Δηλαδή έχουν άλλα θέματα να λύσουν, νομίζω. Δυστυχώς για αυτούς, γιατί είναι χρυσή ευκαιρία να κάνουν τρομερό μπραφ στο Champions League. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω κι εγώ, όχι, δεν έχουν την ποιότητα να το κάνουν. Δεν νομίζω. Σε ένα παιχνίδι λες ότι. Ναι, ξέρεις, θα μπορούσε. Σε δύο, όχι. Θα μπορούσε. Η λογική λέει αυτό. Ναι, νομίζω και εγώ πως δεν θα τα καταφέρουν σε δύο παιχνίδια και βασικά ότι θα τα χάσουν και τα δύο. Νομίζω θα τα χάσει και τα δύο τα παιχνίδια Sporting. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε ωραία γιατί εντάξει, έχουμε καιρό να δούμε. Μπάλα πόσο, δύο μήνες, δύο και κάτι. Ναι. Το Δεκέμβρη. Είναι καιρός. Είναι πάντα ευχάριστη αυτή η εποχή του χρόνου που έρχεται και διότι ξαναξεκινά το πόσο και διότι μας θυμίζει σιγά σιγά ότι κατηφορίζουμε προς την άνοιξη. Λέγοντας για ομάδες, προκρίσεις και διάφορα τέτοια, έκανε το στατίστα, έψαξε και βρήκε το site, το στατίστα, ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν ξοδέψει τα μεγαλύτερα ποσά για μεταγραφές την τελευταία δεκαετία. Ναι. Θέλω με μεγάλο ενδιαφέρον να μου πεις ποια πιστεύεις ότι είναι πρώτη. Δεκαετία τώρα. Δεκαετία, ναι. Προχωράω, σκέψτε το. Στο 8 είναι η Everton. Ναι. Η Everton, ναι. 430 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Στο 7 είναι η Milan. Ναι. Τα ίδια περίπου. Στο 6 είναι η Juventus. Okay. 560 εκατομμύρια ευρώ. Τα δηλωμένα λέμε τώρα. Ναι. Πέμπτη είναι η Arsenal. Πω. Η οποία έχει πληρώσει 583 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη Μπαρσελόνα που θα ήταν πιο ψηλά αν δεν είχε τις απαγορεύσεις, ναι, φαντάζομαι, στα 650. Τουλάχιστον αυτή έχει πάρει και 5 πρωταθλήματα. Ναι. Έχει πάρει κάτι. Λοιπόν. Τρίτη είναι η Παρή. Την είχα πει πράγμα την Παρή. Η Παρή είναι τρίτη. 941 εκατομμύρια ευρώ. Η City είναι δεύτερη. Η United είναι πρώτη. Είναι η United.
Είναι η Παιδιά, η United είναι η μοναδική ομάδα που έχει ξοδέψει για μεταγραφές δευτερή δεκαετία πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είμαστε. Εντάξει, λέγοντα η United Φωμερό. Τώρα με αυτό που βγήκε, που το συζητούσαμε εκτός αέρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι. Που έχει γίνει χαμούλης γιατί επειδή είναι Αμερικανός, τον λένε παίχτες κοροϊδευτικά για καλά, τεντλάσο και βγήκε έξαλλος ο Γκάρι Νέβιλ να πει χαζομάρες. Κάποιος θα τους εξηγήσει ότι ξέρεις, δεν είναι βρισιά να σε λέει τεντλάσο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να το παίρνουν έτσι γιατί είναι Αμερικανός και ο τεντλάσο υποτίθεται δεν ξέρει από σόκερ, ας πούμε, και ξέρει μόνο από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο κλπ. Μακάρι να είναι το σύμβολο της χαράς και ο βοηθός προπονητή της United, να είναι τόσο καλοσυνάτος άνθρωπος και να έμοιαζαν όλους τον τεντλάσο. Του ξαφνικά τους πείραξε αυτό το πράγμα. Τον Γκάρι Νέβιλ τον πείραξε πια από ότι. Έλατε. Αυτό φταίει για όλα. Δεν κοιτάμε τα χάλια μας. Το πρόβλημα είναι αν κάποιοι λένε τον βοηθό του προπονητή, τον λένε τεντλάσο. Τιμή του και καμάρι του, ρε. Και κόβεται η Πατ Μπέναταρ με συνοπτικές διαδικασίες. Εντάξει. Για να την ακούσουμε ολόκληρη σε 11.30. Ναι. Ναι. Α, έτσι. Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι. Τέτοιος είσαι. Έτσι, ναι. Τέτοιος σε πρόστιχος. Έτσι, τέτοιος. Ναι. Λοιπόν, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μια από αυτές τις ιστορίες τις μάλλον μυθιστορηματικές, αλλά στην περίπτωσή μας πραγματικές, θυμάστε το Φραντσέσκο Φλάκι. Κάτι μου λέει τώρα, ναι. Φραντσέσκο Φλάκι, Φιωρεντίνα, Σαμπντόρια, κατά βάση Σαμπντόρια, αν τον το θυμάστε, μπόμπερ δυνατός. Μάλιστα δεύτερο σκόρερ νομίζω στο δεύτερο σκόρερ μετά τον Μαντσίνη και το Βιάλι της ομάδας. Ναι, γι' αυτό λέω αν τον... Ναι. Λοιπόν, ο Φραντσέσκο Φλάκι. Για να σας βάλω, σας πάω και στα γκολ. Ας μην βάλει 110 γκολ με τη Σαμπντόρια σε 280 παιχνίδια. Είναι πίσω από τον Βιάλι και το Μαντσίνη. Πίσω από τον Βιάλι και το Μαντσίνη. Λοιπόν, ο Φλάκι, δεν το θυμίσω γιατί είναι παίκτης λίγο πιο παλιός. Είναι σιρούλα μας ο Φλάκι, ναι. Ας το πούμε έτσι. Ο τύπος λοιπόν, ο συγκεκριμένος, τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του 2 φορές για χρήση κοκαίνης. Μάλιστα. Η δεύτερη εξ αυτών ήταν το 2010. Mm-hmm. Το 2010 ο Φλάκη ήταν 35 ετών. Ναι. Ήδη. Έτσι. Και έπεσε στην Πρέσια. Είχε φύγει για τη Σαμπντόρια, είχε πάει στην Νέπολη, στην Πρέσια. Και ήταν 35. Ναι. Και τον τιμωρούνε δεύτερη φορά για χρήση κοκαίνης και τρώει 12 χρόνια. Όχι, δεν τρώει φυλακή 12 χρόνια, 12 ετή. Αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο. Απαγόρευση συμμετοχή, ναι, στο ποδόσφαιρο. Μόνο τα 12 χρόνια τελείωσαν. Mm-hmm. Και είπε να γυρίσει. Και ο Φραντσέσκο Φλάκι λέει ότι, okay, ότι εγώ θέλω να γυρίσω και να κλείσω την καριέρα μου παίζοντας. Μάλιστα. Και το έκανε. Και το έκανε. Θα πεις τώρα σε ποια ομάδα πήγε. Εντάξει, πήγε σε μια ομάδα. Πήγε να παίξει. Okay, που δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχει. Εντάξει, τι να λέτε. Πήγε σε μια ομάδα που λέγεται Σίνα 1914. Ναι, okay. Είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο... Και τον ξαναπιάνουν, λέει, και τρώει αποκλεισμό 24 χρόνια και επιστρέφει πάλι. Φαντάζεσαι, ρε. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Φαντάζεσαι, ρε. Εντάξει, και πήγε εκεί μια μικρή ομάδα, τίποτα. 11-12 παίχτες έχει. 15 παίχτες έχει. Όλους, όλοι οι πιτσιρικάδες. Είναι κάποιον, ξέρει προφανώς εκεί πέρα ο Φλάκι. Και σου λέει, ρε φίλε, εγώ θα έρθω να παίξω. Και πήγε και έπαιξε κιόλας. Ναι. Έπαιξε κιόλας και σου λέει, εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Με νοιάζει να γυρίσω, να επιστρέψω, όπως το έκανε. Είναι η αναγέννησή μου. Μπήκα, λέει, στον αγωνιστικό χώρο και στην αρχή ζαλιζόμουν. Και θέλω να ευχαριστήσω γιατί με κάνω να νιώσω όπως ήμουν πριν 12 χρόνια. Πού θα σφαιριστείς, δηλαδή. Εντάξει, ρε εσύ. Εντάξει, ωραία, σαν τυπικό. Θα μου πείτε, είναι, ναι. Τυπική, μεν, ωραία όμως. Ωραία όμως, ωραία ιστορία. Που γυρίζει έστω και στα 46 του να παίξει λίγο. Και δεν λέει, ρε, δεν με παρατάτε τώρα, το έχω αφήσει, ξέρεις, τόσο καιρό πίσω μου. Ένας σπουδαίος άντρας ο Φραντσέσκο Φλάκι. Και θα αφήσω
τον χαρακτηρισμό για τον επόμενο άντρα να γίνει από την ομίγυρη εδώ. Καθώς μάθαμε, ξέρετε, διάφορα περίεργα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε μάθει από το Reddit, το ξέρετε. Το Reddit είναι μια εξαιρετική πηγή για να μαθαίνεις περίεργα πράγματα τα οποία δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια, νομίζω, κοινώς αποδεκτή. Ένας τύπος, λοιπόν, μπήκε στο Reddit, γιατί γίνονται και μεγάλες αποκαλύψεις και μπαίνουν και τα λένε μόνοι τους, δεν χρειάζονται κανέναν άλλον. Μπήκε λοιπόν και είπε το εξής. Χωρίς να δεν ξέρουμε όνομα, ηλικίες και τέτοια, ψευδόνυμο, μπήκε και είπε την ιστορία του άνθρωπος. Λέει, κοιτάξτε, εγώ ήθελα, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να αρχίσω να αυτοικανοποιούμε, αλλά όχι με τα χέρια. Okay. Εντάξει, προσπαθήσω να κάνω κάτι πιο extreme, κομμανετσικό, να το πω έτσι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Τι κάνει ο τύπος, λοιπόν, χάνει σε πρώτη φάση χάνει 10 κιλά. Ναι. Για να γίνει πιο ευλίγης. Α, είναι κομβικό αυτό για την ιστορία μας. Είναι πολύ κομβικό, ναι, για την ιστορία, ναι, μας. Χάνει λοιπόν 10 κιλά, γίνεται πιο ευλίγης. Να φανταστούμε όλοι πώς θα έχασε τα κιλά αυτά. Όχι. Όχι, να μην φανταστούμε. Κρίνοντας από. Στη σάουνα. Κρίνοντας από την μεγάλη του αδυναμία. Στη σάουνα. Ωραία. Τα χάσε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και αφού χάνει τα 10 κιλά και κάνει τις ασκήσεις του και ανοίγει το σώμα του και ξέρω εγώ τι, λέει, τώρα είμαι έτοιμος. Έχασε 10 κιλά και έκανε ασκήσεις ευληγησίας για να μπορέσει να την βροντάει με καλύτερη απόλαυση, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το να τη βροντάει, νομίζω ότι δεν είναι το σωστό ρήμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το σωστό ρήμα για αυτή την ιστορία. Okay, okay. Εντάξει. Έχασε 10 κιλά και είναι ευλίστος για να μπορέσει να αυτοικανοποιηθεί. Ωραία, και ωραία. Αυτό είναι το ρήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, ωραία, εντάξει. Ωραία. Μπαίνει λοιπόν στο Reddit και αφού λέει όλη την εισαγωγή, λέει: «Οκ, okay, τα έκανα όλα αυτά. Πιστεύω, λέει, πως είναι κάτι που όλοι οι άντρες έχουν προσπαθήσει έστω μία φορά στη ζωή τους». Μπορεί και όχι, προχωράμε, λέω εγώ. Εντάξει. Εγώ προσωπικά, λέει ο. Είπε ο άνθρωπος εκεί, συνήθιζα να το κάνω καθημερινά. Μάλιστα. Όμως την τελευταία φορά δεν πήγε καλά. Ναι. Ενώ βρισκόμουν στην κλασική θέση για περίπου 20 λεπτά και αυτοικανοποιούμουν, άκουσε ένα κρακ στη μέση. Έκανε αυτοικανοποίησή του, γινότανε όχι με τα χέρια. Ακριβώς, Κώστα. Έτρεξα. Ότο... Ναι, ναι. Ναι. Έτρεξα αμέσως, λέει, για παυσίπονα, όμως δεν μου έκανε τίποτα. Πήγα στους γιατρούς και μου είπανε ότι είναι μόνιμο. Δηλαδή απέκτησε ουσιαστικά χρόνιο πρόβλημα στη μέση πια. Μάλιστα. Λόγω αυτού του πράγματος. Δηλαδή, αν δεν λέγαμε αυτήν την ιστορία τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή μια ιστορία πραγματικού αυτοέρωτα, ποια μέρα θα τη λέγαμε, ρε παιδιά. Είναι στενάχωρη όμως. Δηλαδή, τι παθαίνουν οι άνθρωποι για τον έρωτα. Γιατί άλλοι λένε, εγώ ξέρω, πόνεσε για τον έρωτα, μαρτύρησε για τον έρωτα, ξέρω εγώ, ζωρίστηκα για τον έρωτα. Τι να πει αυτός. Όλος θα σπάσει τη μέση του. Και δεν υπήρχε κι άλλος, καταλάβατε. Μόνος του ήταν. Αυτό είναι το πρόβλημα, αν με ρωτάς. Αν υπήρχε κι άλλος, δεν τα τραβάγαμε αυτά. Εντάξει, στενάχωρη ιστορία. Στενάχωρη ιστορία, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε το δόλιο, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν δύσκολα πράγματα. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, η σκέψη μας είναι μαζί του. Εντάξει, τώρα, αν το έχεις κάνει αυτό το πράγμα, εντωμεταξύ, και το έχεις καταφύγει, έχεις εθιστεί κιόλας. Έχεις και ένα θέμα, δηλαδή, έχεις και αυτό το θέμα στη μέση και δεν μπορείς πια να το κάνεις. Τώρα, τι θα κάνεις, τι μπορείς να βρεις ως υποκατάστατο σε αυτό το πράγμα, πες μου. Έναν άλλο άνθρωπο, θα έλεγε κάποιος. Έτσι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι πλασμένοι για όλα, ρε παιδί μου. Επειδή μπορεί να το κάνει ο σκύλος, ας πούμε, ή η γάτα το αντίστοιχο, ή δεν ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνουμε όλα τα πλάσματα του Θεού, δυστυχώς. Ναι, ναι. Κάποια πλάσματα έχουν ένα πλεονέκτημα στο να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά από μόνα τους. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτά. Βάζω είναι αναφορές στα φτηνά τσιγάρα, τσάκωνας, ναι. Ωραίες αναφορές. Γενικώς πάντα στα φτηνά τσιγάρα. Είναι η αλήθεια.
Ναι. Ότι είναι πολύ δύσκολο. Παιδιά, δεν είναι τώρα που είναι πολύ δύσκολο και λιγότερο δύσκολο. Εδώ πέρα μιλάμε για ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Τώρα, αν είναι μούφα, εντάξει, παιδιά, αυτά στο Reddit δεν μπορεί να ξέρει ποτέ. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να ξέρει ποτέ αν είναι. Αν είναι μούφα. Ούτε μπορεί να ξεμάνε. Αν εμπνεύστηκε από το. Από τον ξάδερφο του Τσάκωνα, τώρα τι να σας πω. Τόσο Μερακλής. Γιατί όχι. Εντάξει, γιατί. Δεν του βγήκε το καλό. Το έχετε δει, ναι, πολύ, ναι. Μπράβο. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ναι. Χαίρομαι που κάνετε τόσες πολλές, ναι, αναφορές. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος, το τελευταίος προφανώς ο οποίος το δοκιμάζει. Είναι ωστόσο ο πρώτος που μένει με ένα μόνιμο λουμπάκο εκεί πέρα. Πώς δεν έμεινε διπλωμένος, να μην μπορώ να τον. Κάποιος θα λέει, αν έμεινε διπλωμένος, θα είχε μια βολικότητα στο να κάνει τη δουλειά του εύκολα. Αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον. Θα είχε δυσκολία σε άλλα πράγματα. Ναι, αλλά αυτό τουλάχιστον το έκανε καλά. Τουλάχιστον, ναι, αυτό, ναι. Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος. Κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι. Κρίμα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι να. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας τα αναλογιστούμε όλα αυτά πηγαίνοντας για. Ναι, νομίζω ότι κλείνουμε έτσι, έτσι άγιο βαλεντινικά, ναι, όπως ξεκινήσαμε. Ναι. Οπότε κυρίες και κύριοι, ναι, η ώρα είναι 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Λίγη Pat Benatar και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα παρέα θα φτάσουμε μέχρι τις 12. Ξέρουμε λίγο πριν πάμε στα μηνύματα. Βλέπω είδηση τώρα τριώρου. Με Μπενφικά. Όχι, α, όχι με Μπενφικά. Ζούμε το BBC. Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει στον ΟΗΕ τις επόμενες μέρες το νέο της όνομα. Α. Η Τουρκία. Η Τουρκία, ναι. Και. Δεν θέλει να λέγεται πλέον Τέρκη, ναι, γιατί Τέρκη είναι η Γαλλοπούλα, ναι, στα αγγλικά. Και επίσης στα λεξικά, ως Τέρκη μεταφορικά αναφέρεται αυτός που αποτυγχάνει, mm-hmm, κάτι που αποτυγχάνει. Όσο σου λέει δεν πρέπει, δεν μπορούμε να συνδεόμαστε εμείς. Ναι. Γιατί είμαστε τόσο επιτυχημένοι. Ναι. Οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε το διεθνές μας έτσι, αποτύπωμα, mm-hmm, και θα λεγόμαστε Τουρκιγέ. Τουρκιγέ. Ναι. Πλέον θα λεγόμαστε Τουρκιγέ. Σαν τον Kanye West που έγινε. Όχι, όχι, έγινε yeah. Ναι. Yeah. Yeah. Αλλά ό,τι για να γίνει αυτός. Yeah. Ναι, συγγνώμη, ήθελα απλώς να το πω. Σκεφτόμουν τώρα που ακούγαμε και τις ειδήσεις και με όλο αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, με την επικείμενη επίθεση της Ρωσίας. Και τον πρόεδρο της Ουκρανίας μας λένε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί την Τετάρτη. Προσπαθούσα να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων που ζουν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και ακούνε τον πρόεδρο της χώρας να τους λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, είναι Δευτέρα σήμερα. Χαιρετίστε, κάντε ό,τι κάνετε, πιείτε, ναι, φάτε, μεθαύριο έχουμε πόλεμο. Μας λένε ότι Τετάρτη θα μας επιτεθούν, οπότε ξεσετοιμαστείτε. Ναι. Προσπαθώ να πω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, λοιπόν, οι οποίοι λένε ότι θα μας επιτεθούν. Ναι. Και να κάθεσαι και να περιμένεις, ας πούμε, αν θα μπουκάρουν την Τετάρτη στη χώρα σου. Τρομερό, τρομερό Ρωσία. Εν έτη 2022, έτσι, όχι εν έτη 1940 και ο αδερφός Χίτλερ βγαίνει παγανιά να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Εν έτη 2022. Είναι τρομερό σαν σκέψη αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Δεν παίρνουμε καθόλου σε πολιτική, όχι, σε λόγους. Μιλάω ακριβώς για το πώς μπορεί να αισθάνεται, ας πούμε, ο άνθρωπος που ζει εκεί πέρα. Αυτό. Όχι απλά ο στρατιώτης που είναι στα σύνορα και περιμένει. Όχι, ο άνθρωπος, ο πολίτης που σου λέει επιστρατεύομαι. Ναι. Τρομερό. Και επειδή ανέφερα την Μπενφίκα, βγήκε μια είδηση από το CNN της Πορτογαλίας που λέει ότι η διοίκηση της Μπενφίκα κατέβαλε αμοιβή 2 εκατομμυρίων ευρώ στο παρελθόν σε Πορτογάλο διαιτή της πρώτης κατηγορίας, mm-hmm, και κινδυνεύει με υποβιβασμό, όπως καταλαβαίνει κανείς. Είναι τεράστια ιστορία για την Πορτογαλία, γενικά για το ποδόσφαιρο. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, Στράτος, Τζο, Θέμης, Αδαμαντίδης, καπάκια Βαϊμάκη, γκέι θα μας κάνετε όπως πάτε, θα το γυρίσουμε στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Ανάμεικτο, το λέει ένας φίλος. Μάλιστα. Μάλιστα. Είμαι ζαχαροπλάστης χωρίς νέτο και αυτόθηκα στη δουλειά να βγάζω τούρτες σε σχήμα καρδιάς για να κεράσει άλλος. Ναι. Ελπίζω να κάνεις πλάκα που λες, πονάει ο Βλαδίμηρος που επιτίθεται στη φασιστική Ουκρανία, γκουρού του έρωτα, που φαντάζομαι κάνεις πλάκα. Κάποιος λέει θα παίρναμε κολόχαρτα αν είμαστε στον Ουκρανό. Πολύ πιθανόν. Ναι. Πολύ πιθανόν να διάζαμε τα κολόχαρτα από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Φέραμε ο missing out και εδώ. Ναι. Εμένα που η κυρά όταν της είπα τι θα μου κάνει σήμερα το Αγίου Βαλεντίνου μου απάντησε μπάμια, τι κάνω. Λέω πότε ο Τζιόρις δεν μπορεί, πότε ο τσόκος του πονεί. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τιμή και δόξα στο Ματουιντή που για να ευχηθεί πέρυσι τέτοια μέρα γκούγκλαρε γυναίκα Ματουιντή για να βρει φωτογραφία της.
Άρχοντας. Μάλιστα. Ο Ντέρμον του τυπογραφείου λέει: μένω και σπουδάζω Αμερική. Έχω δει μέχρι και καθηγητές μου να αποστέλνουν φωτογραφίες με το τέρι τους και γενικά να γιορτάζω τον Άγιο Βαλεντίνο περισσότερο και από 16χρονα. Mm-hmm. Μάλιστα, οκ. Okay. Αν δεν προλαβαίνει άλλος, θέλω να κατοχυρώσω ως ψευδόνυμο το πρωινό Σαρδάμ του Ταμπάκου. Δεν διάβασα αυτό, ε. Όχι. Καλλιτεχνικό Παρτιζάν. Φανταστικό, ε. Υπέροχο. Υπέροχο. Έλα, μισό. Το έχουμε. Το έχουμε. Πολύ καλό. Το έχουμε, πάρα πολύ δυνατό. Το έχουμε πριν έτσι. Το πιάσει στα χέρια του παλαιότουλο και θα το απογειώσει. Σίγουρα. Για πάμε. Στο καλλιτεχνικό Παρτιζάν. Παρτιζνάς. Μόνο εσύ, μωρή αρρώστια. Μόνο εσύ. Στο καλλιτεχνικό Παρτιζάν. Παρτιζνάς. Εντάξει, δεν έφτασε με τη δεύτερη. Ούτε με τη δεύτερη κατάφερε να στρώσει. Ήταν πολύ δυνατό. Λοιπόν. Αγαπητοί βίγκαν, λέει ο Ελεφάη, για τις αγελάδες που τους ξετεντώνουν τα ρογοβείς για να φτιάξουν τόσες σοκολάτες γάλακτος, δεν μιλάτε σήμερα. Τσικνοπέμπτη όμως θα μας κάνετε σε φταλιές τα αμελέτητα. Σωστά, σας μάθαμε. Παιδιά, ανακουφίζονται οι αγελάδες με αυτό που γίνεται. Άμα δεν τους αφαιρέσει το γάλα, θα σκάσουν οι καημένες. Πρέπει να φεύγει το γάλα. Δεν είναι βασανιστήριο, είναι ανακούφιση για τις αγελάδες αυτό το πράγμα. Μην μπερδεύεστε. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, μην κάνουμε ρήμες κουρτινάτσι με δραγούμι και βουρτζούμι. Αθλητές είπαμε. Όχι με δραγούμι και βουρτζούμι. Καταλαβαίνω, ωραίο είναι, βγαίνει η ρήμα, αλλά όχι. Όχι, παρακαλώ. Μεγάλη αλήθεια, όταν ακούς από τη διπλανή τουαλέτα να βγαίνει άλλος, δεν βγαίνεις και περιμένεις να φύγει. Ναι. Ναι, ισχύει. Ισχύει, μην αρωκευτές, που το στείλες. Εμπαπέ ταλέντο σπάνιου, μα δεν είναι και ζωβάνιου. Καλό. Καλό. Οι σκατζόχοι δεν τρώνε κατσαρίδες. Και τα βατράχια και οι χελώνες και τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Ναι. Alright. Μάλιστα. Και τα ιγκουάνα επίσης. Ναι. Τι λες. Ωραία, μπράβο. Ναι, αυτοπεποίθηση επίσης παίζει πάρα πολύ. Όχι, το φτηνά τσιγκάρα δεν είναι πιασμένο. Καλό είναι. Ναι. Καλό είναι. Λοιπόν. Για την Ντούβλη που ξαματρεύεται μεγάλο φρουτέμπορα δεν λέτε όμως, λέει ο Ζουλιέτ Μπινές. Sorry, δεν την έχω χάσει αυτή την είδηση. Βαϊμάκη και εσύ τελειωμένη μπαταρία, ακούστε κάτι. Οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έφυγαν τότε συμφωνώντας να μην μπουν στο ΝΑΤΟ. Γιατί κανένας Ρώσος δεν θέλει αμερικανικές βάσεις δίπλα του. Αλλιώς να πάνε και οι Ρώσοι να κατασκηνώσουν έξω από την Καλιφόρνια. Αυτά είναι μακριά. Δηλαδή. Και επειδή ας πούμε εδώ, πάμε να κάνουμε πόλεμο. Ωραία. Δηλαδή, Βαϊμάκη, άμα σου μυρίσει καρπούζι με φέτα μέσα στο Φλεβάρι, θα τρέχεις στους γυφτούς. Τι έχεις ανεμογκάστρες στα 50. Παιδιά, καρπούζι με φέτα, εγώ όχι. Να. Εσείς που τρώτε καρπούζι με φέτα, καρπούζι σκέτο, φέτα με άλλα πράγματα. Να. Μαζί δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε. Εγώ. Άλλος, ναι, άλλος. Το έχουμε συζητήσει και πάλι, ναι. Παλιότερα είχα δοκιμάσει, δεν το προτιμώ όμως. Ναι. Δεν το προτιμώ, δεν το ζητώ. Ναι. Το είχα δοκιμάσει ωστόσο. Ναι. Το είχα δοκιμάσει. Εντάξει, να δοκιμάζουμε. Εντάξει, πώς να είμαστε κάθετοι αν δεν έχουμε δοκιμάσει κιόλας. Φρούτα είναι φρούτα και τα τυριά είναι τυριά. Ναι, εντάξει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, μη στέντρακετε για τις φράουλες. Κάνεις λάθος είναι τις εποχές. Για αυτά, αφήστε τα αυτά. Δεν υπάρχει φράουλα πριν τον Απρίλιο, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, επιτρέψτε μου. Πάντως έχουμε τη φίλη μας εδώ την Αγγελική. Ναι, ξέρω. Η οποία έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, φράουλες, εγώ μην ανησυχείτε, θα κάνω εγώ. Ναι. Να είναι καλά. Ναι. Να είναι καλά το κορίτσι μας. Ξέρει αυτή και ξέρει. Ναι, εντάξει. Αν δεν ξέρει εκείνη, ποιος ξέρει. Έτσι. ναι. Ποντάρετε τη ζωή σας σε ένα από τα... Συγγνώμη. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Hat-trick, Timo Werner. Ναι. Shoot ή out. Out. Out που δεν θα γλιστρήσει ο Βασλίκ και πετυχημένο τάκλι Μαγκουάρ. Δεν μου αρέσει αυτό το... Ναι. Μπα. Όχι. Ζουλιέτ Μπινές λέει: κούλοι μουσικάρες, αν με τον πουλί βλέπουμε δράκους, με αυτό που με το πρώτο, με το σαμουράι, μου θύμιζε την πρώτη μου αγάπη που ήταν ίδια ο Ζόραν Σλίσκοβιτς. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Είναι το σαμουράι το kung fu fighting των φτωχών. Όχι. Όχι. Όχι.
Sorry κιόλας. Το Painter Leeds United είναι πιασμένο? Όχι. Όχι και είναι και νόστιμο. Είναι και νόστιμο. Ναι. Πόσο τιμά τους Σκοτσέζους που αυτή τη στιγμή κάνουν την κλήρωση κυπέλου? Το νέτο δίπλα στον Κουμανταδόρ, οχταράκι για νησί. Μπράβο του. Πολύ καλά. Πεχταράς ο Κανιαθάρες, μα δεν είναι ο Ολιβάρες, λέει ο Τζάστιν Τιμπερλέγκας. Καλή ρήμα είναι αυτή. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Δεν είναι μόνο μαύρος ο Ιησούς. Είναι εντελώς ξεκόλος ενδεδειμένη η νεανίδα. Και όχι απλώς ανοίγει την καγκελόπορτα, πλησιάζει και να τον κάμνει η ανέσχυτη. Μάλιστα. Κορόιδευα πάντα, αλλά τον δοκίμασα πεπόνι, φέτα και προσούτο. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι τόσο ωραίο. Πεπόνι και προσούτο λέω εγώ ναι, χωρίς να είναι τίποτα συναρπαστικό στα γούστα μου. Αλλά φέτα, πεπόνι, φέτα και προσούτο και φέτα μαζί. Και φέτα. Πολύ βόλο. Δηλαδή. Και κόρος φιλιστρίνη λέγεται αυτό το πράγμα. Όχι. Ναι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πόσο μας τιμά σαν ζευγάρι που είπε ο κύριος Κώστας ότι δεν τρώει καρπούζι με φέτα ενώ εγώ αγαπώ και έχει πάρει ικανοποίηση το αγόρι δίπλα μου και μου λέει «Ω, σε πόνεσαι» λέει ο Κρίστο Ελβενός Ψαράς. Τι Αλκάθερ λέει, το μπέιζμπολ έχει ωραίες μανούρες όταν ο πίτσερ σημαδεύει κατευθείαν τον μπάτερ στο σώμα, οπότε ο άλλος παρατάει τη βάση, ορμάει και γίνεται τσπόπης. Μάλιστα. Okay. Μεγάλη αλήθεια. Κατά περίεργο τρόπο, το μαλλί πάντα στρώνει τέλεια τη μέρα του ραντεβού στο κομμωτήριο και αναρωτιέσαι αν πρέπει τελικά να κουρευτείς. Όχι, ξέρεις, τεράστια αλήθεια. Ναι. 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 Τώρα διαβάσουμε το του Τάσου από το Κίεβο. Υπάρχει Τάσου από το Κίεβο. Παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει, υπάρχει. Οκ, okay, ωραία. Αφού επιβεβαιώνεις, το διαβάζω. Μην ακούτε τι λένε τα δυτικά μέσα ενημέρωση, παύλα προπαγάνδα. Τίποτα απολύτως δεν συμβαίνει εδώ, είναι όλα ήσυχα. Αλλά δεν δε βγήκε ο πρωθυπουργός να πει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα βγήκε. Θα ήταν κάποιος κομπάρσος προφανώς που βγήκε. Κάποιος ηθοποιός. Ναι. Στην Κύπρο, αν δεν συνοδεύσει το καρπούζι με χαλούμι, σου αφαιρούν την υπηκότητα. Μάλιστα. Okay. Ναι. Ο Φούγκιτ Χαρλάμπος μπορεί να μην έχει διαδοθεί εκτός Αμερικής στο baseball, αλλά εδώ και χρόνια οι Ιάπωνες και οι Κουβανοί τους πακτώνουν κανονικά τους Αμερικανούς. Ναι. Το πεπόνι θέλει μόνο πούδρα από προσούτο προβατίνας και αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Κουβανέ. Κύριε Κώστα, το φιλιστρίνι δεν θέλει λάμδα. Παιδιά, άμα είναι η παροιμία για τον κόλο, είναι κόλος φιλιστρίνι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο. Κανονικά μπορεί να είναι και φιλιστρίνι, αλλά είναι και κόλος φιλιστρίνι είναι ακόμα καλύτερο. Ξέρετε, έκανε μεγάλο σαρδάμο ο Γιώργος Μήνος σήμερα. Αντί να πει κερασάκι στην τούρτα, το κερασάκι στην τούρτα, είπε το κερασάκι στην τούμπα. Εντάξει. Φυσιολογικό για Γιώργο Μήνο, θα έλεγα. Πολύ φυσιολογικό. Είναι η Σαμπρίνα η Σάντρα της Ελλάδας. Πολύ καλύτερη. Ωραία, πολύ είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη η Σαμπρίνα μας από τη Σάντρα. Συμφωνώ. Η Σαμπρίνα μας είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο αιθαλής. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι καταγωγή Νότια Αφρική, αν θυμάμαι ναι, καλά. Ναι. Χρυκτική. Με χλωριούχες φράουλες κερνάει ο Γιώργης Νέτα. Go το Diego για εμάς, για τον Τζαού με διέτα. Οι μύριοι οργασμοί ταξίδεψαν στο Ζουέλα τη Ρουκέτα. Mm-hmm. Λέει ο Καφού Φαέτας. Α, πάνω που λέγαμε για τον Ουκρανό, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, λέει είναι πράγματι ηθοποιός, δεν ήταν κωμικός. Ήταν κωμικός ηθοποιός πριν γίνει πολιτικός. Μάλιστα. Αλήθεια. Μάλιστα. Okay. Ο Γιώργος Γεωργιάδης του Κουροσάβα. Ωραία. Λέει ότι και ένας Ιταλός συγγραφέας με φασιστικές συμπάθειες, ο Γκαμπριέλε Ντανούντσιο, είχε αφαιρέσει χειρουργικά ένα ζεύγος πλευρών για να μπορεί να αυτοικανοποιείται. Μάλιστα. Μάλιστα. Έρε βάσανο ο κόσμος. Έρε βάσανο ο κόσμος. Τρίλημα σχετικό. Καρδίτσα επιστρέφει ο Κουρμπέ και στη Σιένα ο Φλάκη. Ο Αυνάν τη μέση έσπασε, ασέβαζε χεράκι.
ή στο κέντρο είσαι πάναργος, Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εντάξει, καλά, γιατί ήθελες να το γράψεις. Ναι. Δεν είναι πολύ καλό, okay, αλλά είναι διδακτικό, ας το πούμε έτσι. Το καρπούζι με φέτα είναι το σταφύλι με ποικιλία τυριών των πλεμπαίων. Ξάδερφος Κρίς του Ελβενού Ψαρά ρωτάει. Ναι, λέω. Λέω ναι σε αυτό. Ναι. Τι θα θέλατε σαν τελευταίο πράγμα της ζωής σας? Α. Μεταγραφή παίκτη Ραϊόλα χωρίς προμήθεια. Β. Νικολακόπουλο να λέει το επόμενο μάτς είναι πολύ εύκολο. Ναι. Γ. ΑΕΚ να νικάσει σε ντέρμπι τον Ολυμπιακό με τον Μαρτίνς. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Για τελευταίο πράγμα της ζωής μας, κανένα από αυτά. Τι θα, ναι, ήταν, τι θα ήταν πιο. Ποιο θα μας ικανοποιήσει πιο πολύ να γίνει? Για μένα του Νικολακόπουλο. Ναι. Προφανώ. Να βγει και να πει: Ολυμπιακό, κολάκι. Δηλαδή με το δεδομένο της Ουκρανίας μπορεί να έχουμε κάποια μέρα πρωθυπουργό τον Τζαλνταμπάση ή τον Μητσικώστα ή την Αλκαθεντή Αλτζάχερ. Εντάξει παιδιά, επειδή είπαμε για κωμικό, προφανώς Τζαλνταμπάση όχι. Το λέω γιατί είναι σοβαρός ηθοποιός, έτσι, όχι ότι δεν είναι καλός, ναι, κωμικός. Το λέω, ναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικός και στους δραματικούς ρόλους. Σωστό. Όχι, προς Θεού, δεν είναι ότι... Μεγάλη αλήθεια, ξανθή Περάκη δεν είναι ξανθιά. Ναι. Θα ήθελε πολύ η Σάντρα να είναι Σαμπρίνα. Φτάνει πια με τους κοινοτικούς. Ας στηρίξουμε Φυτόρια, λέει ο Ντεσαγίσεβης. Παιδιά, είπαμε όμως και η Σαμπρίνα είναι αχέπανς. Είναι από Νότια Αφρική καταγωγή. Ναι. Έχω να κεράσω 2 χρόνια. Αν είναι να βρέξω, δεν τρώω μόνο κατσαρίδες, αλλά κατεβάζω μονορούφι το τέζα με επιδόρπιο τραγανό φιδάκι για τα κουνούπια. Να είσαι απελπισμένος, αγωγήσε. Ο Ζελίνσκι, μία από τις πιο γνωστές σειρές που είχε παίξει, έκανε τον δάσκαλο που έγινε πρόεδρος Ουκρανίας. Πολύ καλή σειρά, λέει, την είχε και το Netflix στη Ρωσία. Λέει ο Άρτζι Μόσκοου Πανιονάρα. Okay. Ναι. Πείτε στον Τάσο από Κίεβο να βγει στον Αντίπα μετά να μας πει ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Το λέμε. Το λέμε. Τι δώρο να πάρω σε νέο πρώην σε φοιτήτρια που θα βρεθούμε μετά από 3 χρόνια. 7,5. Αρκετά διαχειτική, οπότε μιλάμε στο Messenger. Τι δώρο να πάρεις? Όχι κάτι πρόστιχο πάντως, έτσι, να μην κάνεις καμιά τέτοια βλακία, ας πούμε, και πάρεις κάτι σε, κάνα σοκολατάκι, κάτι σε γλυκό, κάτι σε, πάντα τα εκτιμάνε. Πάντα, αυτά, ναι, πάντα άνθρωποι, πιάνω, οι άνθρωποι, πάντα τα εκτιμάνε αυτά. Αφήνουν έγκυες σε γελάδες, λένε φίλος, τεχνικά να έχουν γάλα και τις κάνουν να αποβάλουν μετά από λίγο. Γι' αυτό το γάλα τελευταία χρόνια είναι γεμάτο τοξίνες. Μαρμελάδα με φέτα. Ναι. Εντάξει, οκ. Οκ, ναι. Έχω πάει baseball μια φορά με άλλους 6. Όλοι με φαγητά και αλκοόλ, ρούμι, ουίσι κλπ. 4 ώρες μόνο πίναμε. Θυμάμαι μόνο τσίκνα από τα μπάρμπεκιου και ένα χόμραν που σηκώθηκε και φώναζα πάρτο στα σόβρακα, αγόρι μου. Λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Ωραίο! Ωραίο αυτό όμως, το στιγμιότυπο. Αυτό ωραίο. Ναι. Αλήθεια. Όσο γνωστόν η ντομάτα είναι φρούτο, οπότε ο συνδυασμός φέτα καρπούζι είναι αποδεκτός. Ναι. Ο Γεράσιμος Μάλτα λέει: η Σαμπρίνα είναι από τη Ζιμπάμπουε. Ζιμπάμπουε, έκανα εγώ λάθος, δεν είναι Νότια Αφρική? Μπορεί να έχεις και δίκιο τώρα το που το λες. Μπορεί να έχεις και δίκιο τώρα. Θα το κουκλάρω όμως γιατί. Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι Καλλιθέατες, όλοι οι Μοσχατιώτες, ακόμα και οι Νεοσμυρνιώτες, εκλιπαρούν τον πρόεδρο της Καλλιθέας. Στείλε τον Αντωνή Μουνιέ στην Κρήτη και ας πληρώσουμε κιόλας. Ήρθε στον Ηρόδοτο Ντιέγο Καπέλ. Μες. Είναι η ώρα του Μουνιέ Καπέλ. Λοιπόν, μπράβο Γεράσιμο από. Μπράβο Γεράσιμο από Μάλτα. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζιμπάμπουε ήταν και όχι η Νότια Αφρική που λανθασμένα είπαμε εμείς. Μπράβο. Διαβάστε μια σύντομη ιστορία για ένα μάτς με κόντρα ήλιο που με Παπατζηλίκη έστειλαν την αντίπαλη ομάδα να παίξει με κόντρα ήλιο. Ναι. Μερικές λεπτομέρειες επειδή ο κύριος Κώστας έκανε ερωτήσεις. Ναι, έκανα. Στον αγώνα του πρώτου γύρου είχε συμβεί αυτό που λέμε μαγική εικόνα. Προηγηθήκαμε 1-0. Είχαμε απόλυτη κατοχή και κυριαρχία. Συνεχίσαμε τον ίδιο τρόπο. Κυκλοφορούσαμε την μπάλα σωστά, πιέζαμε για να σκοράρουμε πάλι μέχρι το τέλος του αγώνα. Όμως οι άλλοι βγάλαν κόντρα επίθεση με έναν παίκτη από το μισό του γηπέδου, μακρινή παλιά και παρότι η άμυνα είχε πάρει θέση, ο τύπος έκανε τρομερό σούτ από το όριο της περιοχής που πήγε στο χάμα. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση συνέβη άλλες 4 φορές. Με κατοχή άνω του 80% χάσαμε 1-5.
Όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο έγιναν μάρτυρες ενός αγώνα που είχε απίστευτη κατάληξη. Ο αγώνας που σας περιέγραψα χθες ήταν για το δεύτερο γύρο. Γιατί η παλιωμάδα ήθελε ένα βαθμό, μια ισοπαλία για να ανέβει κατηγορία. Εμείς ήμασταν τέταρτοι και αδιάφοροι. Επειδή η Καζούρα μετά το προηγούμενο αγώνα είχε ξεπεράσει τα όρια, είχαμε κίνητρο να νικήσουμε. Προηγηθήκαμε ένα 0 από κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, που ο αντίπαλος θερμοφύλακας είχε κόντρα ήλιο στα μάτια. Mm-hmm. Δεχτήκαμε κόκκινη στο 44, δεύτερη κόκκινη στο 65. Τελικά στο 85 αυτοί κέρδισαν απέναντι να πανηγυρίζουν. Όταν μπλόκαρα σταθερά την μπάλα στη γωνία, τελείωσε η μικρή μου ρεβάνς. Τελικό σκορ 1-0. Με λεπτομέρειες όπως ότι ο ήλιος και τα γεγονότα του πρώτου αγώνα έδωσαν το απαραίτητο κίνητρο. Ωραία. Τώρα είναι. Η ολόκληρη. Είναι πληρέστατο. Ας το πούμε, ναι. Πόσο τιμά τον προστινό μου στην ουρά του σούπερ μάρκετ που ψώνει σε λουλούδια, κάρτα με καρδούλα και προφυλακτικά, λέει ο Σαρμπερόα. Πολύ ωραίο, αποφασισμένο, σταθερό, μεθοδικό, έτοιμο για όλα. Ναι. Βεβαίω. Λοιπόν, λέμε στο χειριστή τα ταμιακή μηχανή χρόνια πολλά από το βιβλιοδρόμιο. Επίσης. Βεβαίως. Έχω πρόταση για δουλειά στην Κολονία. Πάνω από τα διπλά λεφτά που παίρνω τώρα και σπίτι πληρωμένο μέχρι Πάσχα πρέπει να απαντήσω. Καμιά συμβουλή, λέω Σάμα Γκρινλάντεν. Δεν έχει αρχίσει να πακετάρει ήδη. Να έρθω μαζί σου. Δεν έχει αρχίσει να πακετάρει ήδη. Ακόμα εδώ είσαι. Να έρθουμε να βοηθήσουμε να μαζέψει πράγματα. Εγώ θα έλεγα να στείλω περισσότερες πληροφορίες μέσω mail και λίγο πιο αναλυτικά. Αν θέλει να το πούμε κάτι πιο σοβαρό από αυτό που λέμε. Γιατί Γιάννη μου. Ναι. Γιατί όχι. Γιατί δεν λέει τίποτα άλλο. Λέει Κολονία, διπλά χρήματα αυτά που παίρνει. Κάτι τον προβληματίζει προφανώς. Πληρωμένο σπίτι. Το να φύγει από την Ελλάδα προφανώς τον προβληματίζει. Ή το αν είναι ωραία στην Κολονία. Αυτό τον προβληματίζει. Η δουλειά ενδεχομένως. Ή τι θα αφήσει πίσω. Ή τι θα αφήσει πίσω. Θα αφήσει πίσω μια δουλειά που παίρνει χ χρήματα και θα πάει και θα πάρει δύο επί χ χρήματα. Αυτό θα αφήσει πίσω. Ναι. Τι αφήσει. Και Ρόμπερτ Βίλιαμς από Ζιμπάμπουε. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ας αποχωρήσουμε με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Θα σε δούμε, πάει, θα σε δω. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 εδώ με Τσουλού. Κανονικότατα, ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως πρέπει. Καλή Καλό βράδυ σε όλους.